καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μας χώρο πιπινό καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριοι. Πάμε, γιατί έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα και σήμερα πάμε να κάνουμε και σήμερα ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχολογικοτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή τρύπα στα νεχώρια, να περάσουμε την παρακόντα από τις παραχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία δευτεριάτικη ζουμουσάδα. Κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε. Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα ωραία πράγματα. Άλλα θα πούμε αυτά που ετοιμάσαμε. Θα δώσουμε και σήμερα μία καταπληκτική μπάλα μάκρον ΠΑΟΚ υπέροχη δερμάτινη να γουστάρετε, αλλά και μία σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Ελάτε, έχω Χρήστο και όση πίσω από την κονσόλα, έχω και επισκέψεις. Έλα μέσα που ανησύχησε ο κόσμος. Εδώ, ρίχτα. Καρεστά περμητίδο λεβαντάρσκε οπλικατόριο! Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Και τι λέμε εμείς! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Και στο νεκροθάφτη! Κουφάλα νεκροθάφτη! Σου έρχομαι και φέτος, δεν θα πεθάνουμε ποτέ! Τι πάθατε ζουμουσάκια μου, τι ρεμούλα να αυτή και με ψάχνετε! Από δίπλα μου φταίει, δεν φταίω εγώ! Συνονοηθήκαμε να γεμίσω μπαταρίες, περιμένω μεταγραφές, θα ξαναβγω μετά τις μεταγραφές και στα προκριματικά. Μετά στο πρωτάθλημα θα σας αφήσω να ξεκουραστείτε. Τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα ζουμουσάκια, τον Καραλάζου που με φιλοξένησε το Σάββατο και όλο τον κόσμο, δράμα, τα πάντα, όλους τους πατριώτες μου. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Γεια σου, Συντριβανίση. Παιδί μου εσύ, παιδάκι μου εσύ. Πάμε, εδώ είμαστε, ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι. Επειδή ανησυχήσατε, ήρθε επίσκεψη ο άνθρωπος. Ανησυχήσατε, τι έγινε, μήπως έπαθε κάτι. Έχουμε πει πολλές φορές, όταν κάποιος από την παρέα χάνεται, ανησυχούμε, μήπως έχει συμβεί κάτι. Άνθρωποι είμαστε, κατητής. Και όχι πάντα το μοιραίο, δεν είναι απαραίτητο, αλλά μπορεί κάποιος να περάσει μια στεναχώρια, να περάσει μια πείρα, μια περιπέτεια, κάτι, οτιδήποτε. Κάτσε να κλείσω την πόρτα, περίμενε, να μην πάζει. Κοπιάστε στην παρέα μας, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά πραγματάκια. Θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά να συζητήσουμε. Θα κάνουμε σουλουμουντρούχουμ για καραπιπερίμ. Σήμερα που είναι η ημέρα της κλήρωσης. Δύο, αν δεν κάνω λάθος, 2 η ώρα έχουμε την κλήρωση. Δεχόμαστε σήμερα προγνωστικά. Είτε μέσα από το σταθερό, είτε μέσα από το κινητό. Και όποιος πετύχει τον αντίπαλο που θα μας βγάλει σήμερα η κληροτίδα, προσέχουμε πάνω απ' όλα τα σύμφωνά μας, σε ποια σειρά τα βάζουμε. Άλλο βράκα, άλλο βάρκα. Έτσι. Έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό. Έχω λοιπόν να πω ότι όποιος πετύχει, όποιος είναι medium κάλχας τηρεσίας, σούξου μούξου και βρει με ποιον θα κληρωθούμε σήμερα, δέχομαι σαν σωστή απάντηση και το αυτόν. 1-0 είναι σωστή απάντηση και θα γίνει φυσικά δεκτή. Όλοι όσοι στείλετε λοιπόν μήνυμα και πετύχετε τον αντίπαλο, θα μπείτε σε μία κλήρωση για ένα υπέροχο τριήμερο στο ξενοδοχείο, στο καταπληκτικό ξενοδοχείο Φιλοξένια, στο Πόζαρ, στην Αριδαία, σε ένα καταπληκτικό, καταπράσινο, μαγευτικό τοπίο, να περάσετε όμορφα, να πάρετε ακόμα ένα άτομο και να κάνετε εκεί σου λουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ. Εσείς ξέρετε. Να αφήσετε πίσω στα άγχη, τις όποιες τέλος πάντων έγνοιες, τις όποιες σφιξίματα, τις όποιες τριμοκολιές και να πάτε να περάσετε καταπληκτικά εκεί στο Φιλοξένια, ξαναλέω, στο Πόζαρ Αριδέα, στο Λουτράκι Αριδέα, στο καταπληκτικό ξενοδοχείο και τον ευχαριστούμε και το Φιλοξένια γιατί όλο το χρόνο δεν σταμάτησε να δίνει διήμερα διανυκτερεύσεις στον Κοσμάκη και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και θα το ξανακάνουν και του χρόνου. Αυτά για το προγνωστικό. Είτε μέσα από το μήνυμα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, είτε μέσα από το σταθερό τηλέφωνο που θα ανοίξουμε μετά τις 8.30 όπως κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια γραμμές για να κάνουμε σούξου μούξου, στο 2310-287-888 προβλέπετε τον αντίπαλο που θα βγάλει σήμερα η κληροτίδα Celtic Κοπεχάγη Μπάτε ή Μπατέ Μπορίσοφ. Καλά που είναι δυσύλλαβη, γιατί άμα είναι 15 σύλλαβα δεν ξέρουν που να βάλουμε τον τόνο.
Μπάτε Μπορίσοφ, Δυνάμο ή Δυναμό. Δυνάμο, τη λέγαμε όλοι. Κάποια στιγμή βγαίνει ο Σπυρόπουλος και λέει Δυνάμο και σου καταστρέφει όλα τα παιδικά όνειρα. Σου γκρεμίζει ό,τι έχεις χτίσει μέχρι τότε. Ε, δεν λέει Δυναμό. Αφήστε ρε φίλε. Όχι, λέει είναι Δυνάμο. Πλάκα μας κάνεις. Και από ελ. Ξαναλέω. Τον Άγιαξ δεν τον είπα γιατί δεν θα τύχουμε με τον Άγιαξ. Ελπίζω δηλαδή. Celtic Κοπεχάγη, Μπάτε, Δυναμό Ζάγκρεπ, από ελ και Άγιαξ. Αν μου λέγατε εμένα, το λέω βέβαια εδώ και μέρες, θα το πω και σήμερα 8 και 4 για να είναι σποτάκι, αύριο που θα έρθουμε, γιατί έχουμε παρελθόν στις σκληρώσεις, έχουμε πολύ καλά ποσοστά, στις σκληρώσεις Europa League, Champions League προκριματικά και τέτοια, οι παλιοί ακροατές το ξέρουν, διαβάζουμε τη γιάλα, μασάμε φύλλα δάφνης, ξέρω εγώ, ρίχνουμε βερνίκι στον καφέ, δεν ξέρω, κάτι κάνουμε τέλος πάντων, κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω αν είναι οι ζαχαρίνες ή οι στέβιες, φίλε, που δημιουργείται μια αναμπομπούλα μέσα στο μυαλό και τσαφ! Βλέπω τον αντίπαλο ρε παιδί μου. Εγώ λέω Δυναμό Ζάγκρεπ. Ενοχλούμε κανέναν? Ε? Τώρα κατεβαίνω σε λίγο. Σε 8.30. Έτσι. Ή Δυναμό Ζάγκρεπ, θα έλεγα εγώ. Ή Δυναμό Ζάγκρεπ ή Αποέλ. Μια από τις δύο. Εγώ λέω 70% Δυναμό Ζάγκρεπ, 30% από ελ. Έτσι λέω. Τα φιλιά στα ρεμάλια που έχουν έρθει από Ανόβερα αυτά, Μανολόπουλους, Τσίκους και συναφή, τα φιλαράκια μου, τα αδέρφια. Ελπίζω να περνάτε καλά αυτές τις μέρες, να απολαμβάνετε τις στιγμές. Εδώ είμαστε. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι. Να θυμίσω, Αιγαίων, Ψαραγορά, Διοικητήριο 214.000, Ωραιόκαστρο 69-56-66, καταπληκτικά ψάρια, φρεσκότατα, υπέροχα. Σας τα φτιάχνουν, σας τα μαγειρεύουν και έρχονται και έτοιμα στο σπίτι με μια ελάχιστη επιβάρηση άμα σας τα τηγανίσουν κιόλας, σας τα ψήσουν. Κυριακή ανοιχτά σε δύο καταπληκτικά μαγαζιά που έχουν και χώρο εστιατορίου. Δεν ξεχνάτε, Νικολαίδης, το πιο νόστιμο, το πιο φρέσκο παγωτό που υπάρχει στην πόλη είναι εκεί, στην Καραολή και Δημητρίου 237-163. Και βυσσινό σοκολάτα και καϊμάκι αγριοκέρασο και νοαζέτα και λίλα πάουσε και τα πάντα. Γλύφετε τα δάχτυλά σας. Ψωμάρες το μεσημέρι, τα πάντα από ψωμιά, ζυμωτά, βυζαντινά, μαύρα, οτιδήποτε για διαβητικούς. Τα πάντα όλα. Βέβαια, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ο μεγάλος χορηγός, με σωρία και φέτος πραγματικά πακτολό δώρων και νομίζω ότι και αυτή την εβδομάδα στο τελείωμα θα δώσουμε ένα δώρο, καθότι αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα πριν την άδεια. Το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί. Αυτό που λέγατε δηλαδή, ότι όταν θα φύγεις άδεια θα κάνουμε τα γραφή. Και λέγα παιδιά, αποκλείεται. Πήραμε μπαμπάμ στην αρχή, ας πούμε, τον Στοχ, πήραμε τον Αύγουστο, τον Ογκούστο, που θα πούμε για αυτόν γιατί πάλι μας έδειξε πράγματα στο φιλικό με τη Σοντρουίδεν, σε αυτό το 0-4. Και έλεγα αποκλείεται να φτάσουμε εκεί. Αφού φέτος φεύγω, η τελευταία εκπομπή είναι στις 20... Παρασκευή πόσο έχει, είναι 26. 26. Αποκλείεται παιδιά. Α, φτάσουμε 26 Ιουλίου, λέγαμε, τον Ιούνιο. Έλα μου που φτάσαμε. Όχι για όλους. Ποιος αφήνει τη γάτα μες στο στούντιο. Βάρβαροι. Φτάσαμε τελικά. Αυτή την εβδομάδα πάντως θα τα τακτοποιήσουμε πριν φύγουμε, να ξέρετε. Δεν θα φύγουμε αν δεν έχει πάρθει ο αμυντικός χαφ και ο αριστερός μπακ. Ο Κοεντράο θα απαντήσει σήμερα αύριο. Ο Μπράνταριτς γίνεται πόκερ γιατί όταν πας να πάρεις 27χρονο παίχτη από ιταλική ομάδα που τον έχει αποκτήσει πέρσι και έχει χώσει ένα κάρο λεφτά, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Η καθυστέρηση υπάρχει, είναι δεδομένη. Σε αυτό το φιλικό έδειξε ξεκάθαρα και πεντακάθαρα ο Αμπέλ ότι σε αυτούς θα βασιστεί. Δηλαδή έστω ότι αύριο έρχεται ο Κοεντράο, έστω ότι μεθαύριο έρχεται ο Μπράνταριτς ή οποιοσδήποτε άλλος αμυντικός χαφ. Θεωρώ ότι αυτοί οι 11 που είδαμε να ξεκινούν στο φιλικό προχθές, με την παραλλαγή Γιαννούλη που είχε τελευταία στιγμή στο μαχικές διαταραχές και έπαιξε αριστερά ο Ροντρίγκο Σοάρες, με αυτούς θα πάει. Θυμάστε πόσο καιρό λέγαμε ότι και αυτός είναι πανέξυπνος, δεν θα πάει να γκρεμίσει ό,τι υπήρχε, ασχέτως που
είναι κάπως αλλαγμένο το σύστημα από τη μέση και πέρα, στο κέντρο και μπροστά. Θα βασιστεί σε αυτούς που ξέρει, σε αυτούς που γνωρίζουν ο ένας τα χνότα του άλλου, τα χούγια που έχουν πάρει τα πάντα μαζί στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια, έχουν κάνει 2 ντάμπλ. Έχουν πάρει 3 φορές το κύπελο και γνωρίζει ο ένας τα πατήματα του άλλου. Δεν χρειάζεται καν να γυρίσει το βλέμμα του ο Κρέσπο για να δει που είναι ο Βαρέλα. Ακούει την ανάσα του. Δεν χρειάζεται καν ο Πασχαλάκης να ξέρει την ώρα που γίνεται το κόρνερ να γυρίσει το κεφάλι του για να δει που είναι παράδειγμα ο Μάτος. Ή δεν χρειάζεται καν ο Μπίσεσβαρ να σκεφτεί. Γνωρίζει πολύ καλά που είναι ο Τσούμπα τη στιγμή που πρέπει. Ή ο Πέλκας στο γύρισμα που θα κάνει. Εκτός λοιπόν από τον Αύγουστο, τον Ντούγκλας Ογκούστο, οι υπόλοιποι είναι περσινοί, είναι οι παλαιοί και εκεί θα βασιστεί και καλά θα κάνει. Και όπως βλέπετε είναι τέτοιο το ρόστερ, είναι τέτοια η ποιότητα, τέτοια η πλειάδα των καλών παιχτών που δεν βρίσκει στην παρούσα φάση, λέω, γιατί πιστεύω ότι αργότερα αυτό νομίζω δεν ασχίσει, δεν βρίσκει θέση ούτε ο Μίροσλαβ Στοχ σε αυτή την εντεκάδα, στο ξεκίνημά της, ούτε ο Ροντρίγκο Σόουζα που ήρθε τώρα, και μένουν έξω πολύ σημαντικοί παίκτες. Φανταστείτε να επιστρέψει και ο Αντρέ, να επιστρέψει και ο Μαουρίσιο, να έρθει και ο αμυντικός χαφ, να έρθει και ο αριστερός μπακ, να έρθει αργότερα και ένα φόρ που λένε, τι έχει να γίνει. Είπα ότι το κορυφαίο σχολείο στην πόλη είναι η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Δεν το είπα, σας το λέω τώρα. 475-900 για να τελειώσω με τους χορηγούς, να ολοκληρώσω τους χορηγούς πρώτης ώρας. Τηλεφωνήστε σε αυτό το νούμερο και εκεί θα πληροφορηθείτε τα πάντα για τα προπαρασκευαστικά τμήματα σε ένα σχολείο πραγματικά υποδειγματικό. Και η κατάσταση του και η εκπαιδευτική του και η ασφάλεια που προσφέρει στα παιδιά σας και η προοπτική. 475-900, αν το παιδί είναι Τετάρτη ή Πέμπτη Δημοτικού, ενημερωθείτε, εγγραφείτε να μάθετε άριστα τη γλώσσα και να μπείτε να δώσετε εξετάσεις, να μπείτε στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το φιλικό είδαμε αυτό που στην παρούσα φάση έχει σαν βάση, έχει σαν ξεκίνημα, δηλαδή θεωρώ ότι αν αύριο το πρωί παίζαμε με τη Δυναμό Ζάγκρεπ με την οποία θα κληρωθούμε σήμερα ή με τον Αποέλ, αν λοιπόν παίζαμε αύριο, θεωρώ ότι αυτή θα ήταν η βασική εντεκάδα. Όπως βλέπετε, δεν έκανε πίσω όσον αφορά στο σύστημα και καλά κάνει, γιατί θέλει τον ΠΑΟΚ πιο επιθετικό, θέλει περισσότερες λύσεις μπροστά, θέλει την ομάδα να αναπτύσσεται, να μην είναι προβλέψιμη, να μην ξέρουν όλοι οι αντίπαλοι εκ των προτέρων θα παίξει αυτό το σύστημα, το 4-2-3-1 και τίποτα άλλο, βρέξει χιονίσει μέσα στην έδρα της, με πιο αδύναμο αντίπαλο, εκτός έδρας, με δυνατό, με ντέρμπι κτλ. Όχι, θέλει ευελιξία. Θέλει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να το μεταλλάξει. Και το Βέρμπλουμ ξέχασε, λέει. Το Βέρμπλουμ δεν τον έχω στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, Λάρη μου. Δίκιο έχεις. Αλλά δεν τον έχω στο μυαλό μου γιατί δεν τον έχουμε δει καν στην ουσία. Αλλά σωστό είναι και αυτός το ρόστερ. Άμα επιστρέψει και αυτός, τι θα γίνει εκεί στο κέντρο. Δεν πειράζει. Καλύτερα να λέμε αχ, ποιο να βάλω, παρά αχ, δεν έχω ποιο να βάλω. 2 λεξούλες κάνουν τη διαφορά, το ξαναλέω. Καλύτερα ο προπονητής και όλοι μας να λέμε όχ, ποιο να βάλει. Ποιο να βάλει. Δηλαδή γίνεται χαμός. Παρά δεν έχει ποιο να βάλει. Και να έχει τρύπες το ρόστερ. Έχουμε πει και άλλες φορές, τα αποτελέσματα στα φιλικά, είτε είναι με την Universitatea Cluj, είτε είναι με την Σεντρούιντεν, έτοιμη, ήταν η πρόβα τζενεράλε της ομάδας αυτής από το Βέλγιο για τις υποχρεώσεις της. Χαλάμε τα πάρτι για τις γιορτές όνολ. Έχουμε πει ότι δεν αποτελεί λόγο ούτε για να πέφτουμε σε βαθιά κατάθλιψη, να τραγουδάμε άνοιξε πέτρα και να απαγγέλουμε καριωτάκι όταν η ομάδα ιτηθεί ή κάτι πάει στραβά.
ούτε να ανοίγουμε σαμπάνιες και να κάνουμε κολοτούμπες από τη χαρά μας όταν η ομάδα σε αυτά τα φιλικά σκοράρει, καταρρυπάς και κερδίζει τα παιχνίδια. Αυτό που μας ενδιαφέρει, ειδικά φέτος που ήταν ένα διαφορετικό, ένα περίεργο, ένα απρόβλεπτο καλοκαίρι, γιατί και που ήμασταν με τη Σαγιονάρα 4-1 δάχτυλο διχάλα και λέγαμε «Α, όλα είναι στρωμένα». Ο προπονητής, οι παίχτες, αυτά, α, πάρουμε δύο προσθήκες, λέγαμε. Έτσι θα κάνουμε και είμαστε οκ, λέγαμε τον Ιούνιο. Ήρθε αυτό που ήρθε, το αναπάντεχο, άλλαξαν όλα. Το βασικό που με ενδιαφέρε εμένα προσωπικά ήταν να προλάβει ο καινούργιος προπονητής να αποδειχτεί ξύπνιος, να αποδειχτεί ευφυής, να αποδειχτεί γρήγορος, να έχει αντίληψη, να μπορέσει να αφομοιώσει γρήγορα, να μάθει αυτά που έχει και από ό,τι φαίνεται το κάνει. Όχι μόνο το κάνει, αλλά βρίσκει τρόπο να μεταδίδει αυτά που θέλει στους παίχτες, να τους περνάει τα νέα στοιχεία όσον αφορά σε αυτό το σύστημα το 4-4-2 το περίφημο, που στην ουσία μπορεί να μετατρέπεται εύκολα και σε ένα 4-4-1-1, αφού ο Πέλκας δεν είναι το κλασικό φορ και τραβιέται λίγο πιο πίσω. Είδαμε λοιπόν την ομάδα να αποδίδει γρήγορα. Αυτό το οποίο ζητάει ο Αμπέλ είναι πίεση ψηλά, ασφυκτική, να τον πνίγει στον αντίπαλο. Αυτό βέβαια θέλει φυσική κατάσταση, θέλει τρεξίματα, θέλει συνεχές κυνήγι. Κάθε φορά που κάποιος χάνει μια μπαλιά στην προπόνηση, στο εκπαιδευτικό διπλό και τρέχει, λυσάει να ξαναπάρει πίσω την μπάλα και μπορεί να κάνει και τάκλινγκ στον συμπαίκτη του, σηκώνεται και ενθουσιασμένος χειροκροτάει, διακόπτει την προπόνηση. Αυτό ακριβώς θέλω, αυτό με ενδιαφέρει, του το λέει συνέχεια. Έτσι μαθαίνουμε από τους ρεπόρτερ, έτσι μαθαίνουμε από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην προετοιμασία και έχουμε συνεχή επαφή, γιατί και εγώ είμαστε και εμείς για το τι γίνεται. Το μόνιμο ερώτημα, προλαβαίνει, τους έμαθε, τι γίνεται κτλ. Το ημερολόγιο σήμερα δείχνει 22 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στους Ηλίες και στις Ηλιάνες που γιόρταζαν, προφήτη Ηλίου, προφήτη Ηλία, μεγάλη γιορτή. Μέσα στην πεντάδα σίγουρα το Ηλίας, μεγάλη γιορτή, γιόρταζε και ο ναός εκεί ανεβαίνοντας για το πανόραμα στην Πηλαία, μεγάλο πανηγύρι, ανταμώσαμε εκεί με διάφορα ζουμουσάκια, με διάφορους φίλους, τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας. Ξαναλέω, σήμερα κληρώνουμε μία καταπληκτική, είναι η τελευταία που έχουμε, δύο είχαμε κάβα όλες, τη μία την κληρώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μία μπάλα ΠΑΟΚ μάκρον, γνήσια, από αυτές που έχει στην μπουτίκ, δερμάτινη. Χρωστάω μία με υπογραφές, να την πάρω και αυτή με υπογραφές, λες, σωστό. Αφού θα πάω έτσι κι αλλιώς για την άλλη, βάλτε μέσα ότι θα έχει και αυτή τις υπογραφές. Δυο μπάλες θα πάω, να πάρω τις τζίφρες. Πού θα πάω, στην προπόνηση, πού θα πάω, φίλε, μου αρέσει, μου ρωτάει, πού θα πας, πού να πάω. Εδώ στη γωνία. Θα τους βρούμε τους παίκτες, αλλά μόνο. Δεν αρνούνται, φίλε, να ξέρεις. Τα παιδιά, έχουμε αυτή την εποχή μια φουρνιά που μπορεί να έχει δυνατές προσωπικότητες, αλλά θα καθίσουν, θα φωτογραφηθούν με τον κόσμο που θα πάει, με το χαμόγελο στα χείλη, να βγάλουμε selfie, να υπογράψουμε αυτόγραφα, να στη φανέλα, να ο καθένας έχει να του πει το μακρύ του και το κοντό, του Μάτος, του Βαρέλα, του Πέλκα, του Πίσβα, του Πασχαλάκη. Δεν δυσανασχετεί κανένας. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε «πήγα και με παραπέταξε», «πήγα και μου μίλησε άσχημα», «πήγα και αδιαφόρησε», «πήγα και ήτανε σνόπ», «πήγα και ήτανε μου το έπαιξε φίρμα», «πήγα και με έκανε να νιώσω άσχημα», «πήγα και ένιωσα υποτιμημένος». Δεν έχουμε πάρα πολλά χρόνια να το ακούσουμε αυτό. Πέρα από σπουδαίους παίκτες λοιπόν, έχουμε και χαρακτήρες που ξέρουν, εγώ δεν ξέρω αν το κάνουν spontaneous που λένε και στη χώρα μας, αν το κάνουν αυθόρμητα, ή αν ξέρουν ότι είναι μέσα στα καθήκοντά τους να πρέπει να υπομείνουν, να υπογράψουν αυτόγραφα, να μιλήσουν με τον καθένα που θα πάει. Εγώ ξέρω ότι το κάνουν. Το πώς το κάνουν με την καρδιά τους ή το κάνουν επειδή πρέπει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όντως έχει πολύ καιρό να μου παρουσιαστεί τέτοιο περιστατικό, να με πάρουν, να μου στείλουν μήνυμα για μου κοστί. Πήγαμε και να, άμα ξέρεις, ο Τάδε μίλησε με τέτοιο τρόπο και μας περιμένα, μας έδιωξε και δεν θέλω και όλο με άσχημο τρόπο. Άκομψο. Ο τελευταίος που πήγε να το κάνει δεν έπαιξε καν. Και είναι
μέσα στη λίστα με τα μεγαλύτερα παλτά που είδε ποτέ η ομάδα. Ψηλός και άχαρος. Συνεχίζω λοιπόν και λέω, γκολ του Μπίσεσβαρ με το κεφάλι, δεν ξέρω τι απόδοση μπορεί να δίνει αυτό, νομίζω 152. Δεν θυμάμαι αν ο Μπίσεσβαρ έχει βάλει αυτά τα χρόνια γκολ με το κεφάλι, αν υπάρχει κάποιος και θυμάται γκολ του Μπίσεσβαρ με το κεφάλι, να μου το πει. Ξέρετε ότι έχω αδυναμία στο συγκεκριμένο. Έχει κεφάλι, ο κεφάλι έχει, φίλε. Μόνο μαλλιά. Πάει και κάθεται η μπάλα φωλιά και κάνει και μπαλάκια κιόλας. Κάθεται και πάει και τα ταΐζει μετά. Ο Μπίσε, ξέρετε ότι είναι αδυναμία μου. Δικαιούμαστε κι εμείς που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα να έχουμε αδυναμία σε παίκτες. Άλλους γουστάρουμε πολύ, άλλους... και όχι επειδή είναι φίλοι μας, έτσι. Το ξεκαθαρίζουμε. Ή επειδή είναι φίλος ο μάνατζερ, ή δεν ξέρω κάποιος παρατρεχάμενος, τον γουστάρουμε παικτικά, σαν μορφή, σαν φάτσα, γιατί είναι βγαλμένος μέσα από το μπλεκ και το αγόρι. Γιατί ήταν συμπαίκτης με τον Λέσλι Τόμσον στο κούτσα κούτσα προς τη δόξα. Γιατί έπαιζε συμπαίκτης με τον Μπεν Λίπερντορ με τον φύλακα γιατρό. Γιατί ήταν η αλλαγή του Έρικ Καστέλ. Ο Έρικ Καστέλ ήταν η αλλαγή του Μπίσεσβαρ. Και γιατί έπαιζε στην ίδια ομάδα με τον Ρόι της Ρόβερ σε ένα φεγγάρι για τέτοια. Είναι βγαλμένος μέσα από τέτοιες ιστορίες. Όχι, να τα λέμε σωστά. Να τα λέμε. Γι' αυτό γουστάρουμε Μπίσε. Πάλι η ποιότητά του, τεράστια, αριστερά θα τον βάλει. Στο κέντρο θα τον βάλει. Στον άξονα θα τον βάλει. Όπου και να τον βάλει, φίλε. Όπου και να τον βάλει. Μια γκολάρα εκτός έδρας ψιλοκρεμαστή, νομίζω με Ξάνθη. Όχι ρε, αν έχει βάλει γκολ, Καραγιάν. Αν έχει βάλει γκολ ο Μπίσεσβαρ με το κεφάλι, αν έχει ξαναβάλει. Όχι αν έχει βάλει γκολ. Εννοείται ότι έχει βάλει γκολ. Κωστή μου έβαλε σίγουρα ένα, νομίζω ήταν μέσα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Έτσι, α, ναι, πιθανότατα. 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 Δεν το θυμάμαι όμως. Δεν το θυμάμαι. Η ομάδα λοιπόν έδειξε ότι αφομοιώνει αυτά τα οποία ζητάει ο προπονητής. Θα ξαναπώ ότι αυτό λέω, λέει με το κεφάλι. Α, εντάξει, Καραγιάννα. Δεν το θυμόμουν εγώ. Δεν το θυμόμουν. Συλλεκτικά είναι πάντως αυτά, να ξέρετε. Αυτός που σήκωσε κουβέντα πριν πάω στο διάλειμμα για μία ακόμα φορά ήταν ο Αύγουστος. Ο Ντόγκλας Αυγούστο, ο οποίος παρότι φεύγει πρώτη φορά από τη χώρα του, παρότι είναι ηλικιακά δεν είναι 30 χρονών, είναι ένα 22χρονο παιδί που θα έλεγες ότι θα είναι ψαρωμένος, ότι τον πετάει κατευθείαν στα βαθιά, διότι αρπάζει από ό,τι φαίνεται την ευκαιρία από τα μαλλιά για μια θέση στα χαφ και πετυχαίνει για ακόμα μια φορά ένα πανέμορφο γκολ με το αριστερό. Έχει βάλει ένα τέτοιο με τους Ρουμάνους, με την Κλούς, απ' έξω εκεί που το κάνουν οι αράχνες και προχθές τεμπεσίρι με το αριστερό, τα φάλτσα του, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση, λέω εγώ. Και τούτος εδώ φαίνεται ότι το έχει το παιδί. Δεν ξέρω τι συνέχεια θα έχει, δεν ξέρω αν θα έχει σταθερότητα, δεν ξέρω τι, ξέρω όμως ότι και πάλι ξεχώρισε, όπως επειδή είμαστε έντιμοι και θέλουμε να τα λέμε όλα, βλέπουμε έναν άλλον Καντουρί στο 8. Ο άνθρωπος που περπάτησε στα χιόνια, ο άνθρωπος που τόσα χρόνια έχουμε δει λίγα πράγματα από αυτόν, ελπίζουμε η στραβή που έγινε που δεν μεταγράφηκε να βρει και τη θέση του και να αποδίδει. Επειδή εμείς προσωπικά δεν έχουμε με κανέναν συμπάθειες, αντιπάθειες, μάλλον συμπάθειες έχουμε, αντιπάθειες και εμπάθειες δεν έχουμε, οφείλουμε να του το πιστώσουμε ότι βλέπουμε πράγματα καλά από τον Καντουρί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το λέμε για να πάμε να πούμε, ας πούμε, ότι δεν χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Έτερον, εκάτερον. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Μου γράφετε εσείς τον αντίπαλο που θα βγάλει σήμερα η κλήρωση. Ο Μεμπάτε Μπορίσοφ, μου λέει ο Φραγκαντώνης. Θα πέσουμε σήμερα. Η Σοφία μου γράφει, πιστεύω Κοπεχάγη. Ο Χρήστος Κοπεχάγη. Λοιπόν, γεια σου Δανιήλ, πιστεύω σήμερα θα κληρωθούμε, δυστυχώς θα κληρωθούμε με Άγιαξ. Όχι ρε φίλε, όχι τον Άγιαξ. Οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Άγιαξ. Όχι ότι φοβάμαι ρε παιδί μου. Απλά οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Άγιαξ. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά, η πρώτη καλημέρα κάθε μέρα μαζί με του Λάρη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα να ξέρετε. Η διάθεση, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Η ενέργεια, το πάθος. Οδεύουμε στο τελείωμα της υπέροχης σεζόν. Κλείνουμε αυτήν την εβδομάδα μία
καταπληκτική σεζόν, καθόλου κουρασμένη. Καθόλου. Αν ας πούμε το πάμε μονορούφι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως, να ξέρετε. Θα φύγουμε για να ησυχάσετε λίγο από τις φωνές μας. Μια σεζόν καταπληκτικής. Χρωστάω τρία πράγματα που εδώ και καιρό τα ζητάτε και δεν τα έβαζα, θα τα βάλουμε μέσα στη βδομάδα. Ένα, τη συνέντευξη με τον στρατηγό Μάκη, οπωσδήποτε, γιατί τη βάλαμε μία φορά μόνο και πρέπει οπωσδήποτε πριν φύγουμε να ακουστεί και πάλι. Ο σπουδαίος Μάκης, στρατηγός, ο επωνομαζόμενος Μανάβης, μια πολύ δυνατή στιγμή τη σεζόν που έφυγε. Χρωστάω μία γιαγιά, η προφητική γιαγιά, πέρσι το Δεκέμβρη, τι είχε πει και τι βγήκε μετά, μέχρι και το τελείωμα, το καλοκαίρι, τα πρωταθλήματα αυτά και τα λοιπά, και αυτήν την αφήσαμε αρκετό καιρό στο πλάι και δεν τη βάλαμε όλο αυτό το διάστημα. Και υπάρχει και μια τρίτη παραγγελιά που δεν θα σας πω, αλλά και αυτό είναι κάτι που το ζητάτε εδώ και καιρό και θα το βάλουμε, θα είναι έκπληξη και αυτό το ηχητικό. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αυτό είναι το τραγούδι της χρονιάς για μας. Αυτό σημαδεύει τη σεζόν που τελειώνει αυτή την εβδομάδα. Αυτό το κομμάτι, δώσ' του! Με αυτό πήγαμε, πήραμε double, με αυτό κάναμε έτσι πορεία. Είναι μια πραγματικά υπέροχη σεζόν αυτή που κλείνει. Απ' τις πιο όμορφες που είχα ποτέ σε ραδιόφωνο, σε αυτά τα 21 πλέον χρόνια, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του ΑΕΤ του πρωταθλήματος, μετά την κλοπή την προπερέσινη, με την κατάκτηση του κυπέλου, με τον double, με το υπέροχο γενέθλιο πάρτι μας στον Όμιλο πριν από ένα μήνα και κάτι, με πολύ κόσμο στην παρέα μας, να προστίθετε, με καινούριους, θα τα πούμε όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα, στο τελείωμά της. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς όσοι είναι εδώ, γιατί είχαμε κύμα, το πρώτο μεγάλο κύμα με τις άδειες. Πολλοί κόσμος έφυγε, πολλοί κόσμος ξεκίνησε τις διακοπές, να αφήσει λίγο πίσω τις έγνοιες. Θα ξαναπώ ότι εμείς σήμερα ψάχνουμε και μέσα από τα τηλέφωνα τον αντίπαλο με τον οποίο θα κληρωθούμε στις 2. Τα προγνωστικά σας μπαίνουν μέσα σε κλήρωση για ένα τριήμερο στην υπέροχη ξενοδοχιάρα μας, στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Θα βάλω μήπως και την μπάλα μέσα σε αυτό, φίλε. Θα βάλω και την μπάλα, φίλε. Άρα σήμερα θα δώσουμε μία σακούλα ακρέατα και στο προγνωστικό βάζουμε το Φιλοξένια και την μπάλα. Ωραίος! Ε, έτσι θα το κάνουμε. Εγώ λοιπόν ξαναλέω, Δυναμό Ζάγκρεπ 70% και 30% από ΕΛ. Αυτό είναι το προαίσθημα. Τα παιδιά στην Κύπρο, Αλέξη Ελευθεριάδης και τα υπόλοιπα αδέρφια στη Λάρνακα, παράπονο το έχουν. Έχουν έρθει εδώ, παίξανε λέει προκριματικά, παίξανε Europa, όλες οι ελληνικές ομάδες. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ δεν έχει έρθει ακόμα. Μήπως ήρθε η ώρα, ε? Μήπως ήρθε η ώρα, μήπως. Μου λέτε λοιπόν τον αντίπαλο με τον οποίο πιστεύετε εσείς, για να μην πω ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο αντίπαλος, και θα μου γράψετε αυτός ένα μηδέν και αυτή η απάντηση θεωρείται σωστή, ολόσωστη να ξέρετε, και θα μπει με στην κλήρωση. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Γιώργο. Ο Παύλος μου, από τι ώρα έχει έρθει και κοιμάται από έξω για να προλάβει να μπει. Τον βρήκα κάτω στην Μπουγάτσα, στη γωνία, 7 η ώρα. 7 και κάτι. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Ξαναλέω, όταν κάποιος λείπει, όταν κάποιος... εντάξει. Έχουμε μια ανησυχία, ρε παιδί μου. Και εγώ το είπα, ο πρώτος που το είπε εγώ ήμουν. Στη μία είναι η κλήρωση, Χρύσα, στη μία, ε. Μία είναι η κλήρωση, μία. Λοιπόν, βάλε Κύπρος, εγώ πιστεύω θα κληρωθούμε την Κυπριακή. Γιώργος, 4,85 είσαι. 4,16. 4,16. Το σταθερό είναι αυτό. Όχι, ναι, το κινητό, 4,16 το κινητό. 4,16 και βάζεις από ΕΛ, λοιπόν. Από ΕΛ. Έχουμε ένα από ΕΛ. Έχω πολλά από ΕΛ, να ξέρεις. Εντάξει. Στα μηνύματα μέχρι τώρα έχω και Κοπεχάγη, ένας μόνο γκαντέμις, μια μαυρόγατα. Το ξέρω. Έχει πει Άγιαξ. Πού σου που με την άτα. Εντάξει, ο καημένος. Καημένος λέει, δεν θέλω μένα, αλλά... Είναι δάχτυλο σου μαρινάκι αυτός, τελείως.
Α, τώρα πώς Μαρινάκης. Άκουσα τη δηλώση του Αυγενάκη, άσχετο στου συσχετισμού, όλο τυχαίο, που είπε ότι θα κρίνονται όλα μέσα στο γήπεδο και αυτά και τα λοιπά. Παιδιά, περιορέξω σκολογκυθόπιτα. Θέλουμε να δούμε να τα κάνετε πράξη αυτά που τάζετε στον κόσμο. Δηλαδή ότι όντω θα παιχτεί με ίσου όρου, όχι στη βία, όχι στι παράγκε. Ο δε υπουργό αθλητισμού. Ναι, αυτό λέω. Ο Αυγενάκης. Είναι στο δεξί χέρι των φωτογράφων. Περιμένουμε να δούμε. Αν αυτά που λέει θα ισχύσουν, αν πραγματικά θα πάει με ίσεις, επί ίσεις ώρες. Και γιατί δεν πήρε κανένα από εδώ πάνω, από τη Μακεδονία, τόσοι υπάρχουν πρώην ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν, ας έπαιρνε ένα κούλι αποστολή, ο οποίος είναι και μορφωμένο το παλικάρι. Έλατε. Τέλος πάντων, ό,τι και να πεις με αυτούς τους ανθρώπους, δεν βγάζεις άκρη. Πάνω στην, το Σαββάτο που διάβασα, έχουν σκυλιάσει. Όλοι. Έχουν τσατιστεί για τη λίστα των διαιτητών. Τι, γιατί, δεν γύρισαν, γύρισαν διάφοροι, κάτι Βάτσκι, κάτι Κατσικογιάννηδες, κάτι Κομίνιδες είναι μέσα, δεν κατάλαβα, τι θέλουν δηλαδή. Θέλουν το 100-0 που δεν μπορούν να το ξαναέχουν ποτέ. Ακριβώς. Γιώργο μου, αυτό θέλουν. Ξέρουν ότι θα ελέγχονται τα παιχνίδια όλα, είτε είναι ξένοι είτε είναι Έλληνες διαιτητές, θα ελέγχουν τα παιχνίδια και θα πέφτουν όχι σφαλιάρες. Τσικουριές θα πέφτουν από έξω. Για έξω δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Ούτε είναι Τσιπραίοι, ούτε είναι Μητσοτακέοι, ούτε είναι... Όποιος τολμήσει να βάλει, να προσπαθήσει, να βάλει διαβάλματα, να ξαναοδηγήσει τον ΠΑΟΚ εκεί που ήταν, να τα έχουν όλα στημένα, να τα έχουν όλα τακτοποιημένα όπως παλιά, θα βρει απέναντί του ένα βουνό. Θα βρει εκατομμύρια ανθρώπων. Δεν ξαναγυρίζουμε εκεί. Μία τελευταία ερώτηση. Ναι, η μπάλα πάει πακέτο με το τριήμερο. Όχι. Άλλος την μπάλα, άλλος το τριήμερο. Έτσι. Γιατί μου τη ζήτησε ο εγγονός μου. Μία μπάλα από... μάκρο ΠΑΟΚ με τις υπογραφές θα πάω να πάρω, γιατί έχω ήδη μία που οφείλω. Σε... Χωρίς υπογραφές. Όχι, έχω κληρώσει μία με υπογραφές. Το ξέρω. Και θα, το πάω ξέρω. Να πάρω, και θα πάω να πάρω άλλη μία με τις υπογραφές. Να πας Ολλανδία πάλι δηλαδή. Όχι Ολλανδία, εδώ όταν έρθουν παιδιά. Καλά. Λέμε υπερβολές. Την καλή μου μέρα. Γεια σου Γιωργάρα μου. Πάμε παρακάτω. Τα φιλιά μου στο Μόναχο, στο Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγελάρα Γαραλαμπίδη. Λοιπόν. Με Κυριάκο λέει πρωθυπουργό, σίγουρα θα πέσουμε με Άγιαξ. Όχι, γιατί να μην κατεμάσει τη δική του ομάδα, να κατεμιάσει τη δικιά μας. Ας κατεμιάσει τη δική του την ομάδα, δεν κατάλαβα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Όλα good. Καλό στο man you. Έλα Χάρη. Yeah. Έλα αγόρι μου. Τι βλέπεις εσύ σήμερα? Λοιπόν, εγώ βλέπω Κοπεχάγη, να ξέρεις. Κοπεχάγη. Χάρης. Κοπεχάγη. Κοπεχάγη. Πες μου λίγο για τα τρία τελευταία, Χάρη. 4.59. 4.59. Τέλεια. Μπαίνεις για την μπάλα με τις υπογραφές και για το τριήμερο στο Πόζαρ Αριδέας. Και εσύ. Παλίτσα τη θέλω, γιατί η γενέθλια γιος αύριο και θα κάνουμε. Μακάρι φίλε, μακάρι φίλε, μακάρι. Μία έχουμε δυστυχώς, δύο είχαμε όλες. Είναι χωρίς υπογραφές οι μπάλες, δηλαδή δεν είναι προκάτι έτοιμες. Θα πάω με μαρκαδωράκι ανεξίτηλο. Ειδικά για την περίσταση, θα πάω στην προπόνηση να τους περιμένω να πάρω τις τζίφρες, να είμαστε ωραίοι και σένοι. Έτσι. Τώρα, Κοπεχάγη, Κοπεχάγη, μάλιστα. Κοπεχάγη, φίλε. Και βάλε, εγώ βάζω ένα 20% Celtic. Δηλαδή, αρκεί είμαστε, δεν είμαστε πουθενά άλλο. Έτσι, ε. Μάλιστα. Πιστεύω θα ανέβουμε 20 εκεί πάνω. Δίπλα είμαστε τώρα, δεν καθόμαστε εκεί να πάμε κατευθείαν. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Επίσης, εννοείται ότι θέλω το δεύτερο μάτς στην Τούμπα, παιδιά, ε. Δηλαδή τις μεγάλες προκρίσεις έχουμε κάνει με ρεβάνς μέσα στο σπίτι. Εγώ πάλι έξω το θέλω, να ξέρεις. Τη ρεβάνς τη θέλεις έξω? Βέβαια. Την έχω σιγουράκι έξω γι' αυτό. Έτσι λες, ε. Ναι, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τη θεωρώ δεδομένη το πέρασμα έξω. Τι αν θα, έχουμε τι θα βγάλει ναι. Η αυτή. Βάλε με εκεί σκληρώσεις για όλα, φιλαράκι. Τα πάντα μέσα είσαι, φίλε. Τα πάντα μέσα. Τα πάντα όλα. Τα κοάλα, τίποτα. Και τι ήθελα να πω, ό,τι αναφορά τον Κούλη Γιώργο μου, ό,τι αγαπάει και ό,τι συμπαθεί, εκείνο ματιάζει. Ακριβώς. 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 Ευτυχώς δεν τον επιτρέψαμε ποτέ να πει ότι μας συμπαθεί ή μας αγαπάει. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου Χάρη. Γεια σου Χάρη. Ζουμουσού αδερφέ μου. Ζουμουσού. Πάμε παρακάτω. Μου λέτε τι θα βγάλει σήμερα η κληροτίδα, τον αντίπαλο που εσείς πιστεύετε θα βγει. Τους ξαναλέω για να διευκολύνω και εσάς. Άγιαξ, Σέλτικ, Κοπεχάγη, Μπάτε, Δυναμό Ζάγκρεπ και Αποέλ. Αυτές είναι όχι Χαποέλ,
ΑΠΟΕΛ. Δεν είχα ΑΠΟΕΛ οι Ισραηλοί, είναι οι Κύπροι. Έτσι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Καλώς το τιμημένο Λάκωμα. Καλώς το. Ναι, βέβαια. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, δεν θα προσωποποιήσω και δεν θα πω όνομα, ας πούμε. Αλλά θα πω έτσι, ό,τι και να γίνει είσαι χοντρός. Τίποτα άλλο. Γιατί γελάτε, κύριε. Εντάξει. Okay. Δε, πιστεύεις δεν θα πληγωθεί που το ακούει όμως. Κοίταξε να δεις. Όταν εσύ με λες ό,τι και να γίνει θα πάρεις το ποτάμι και εγώ σου λέω ό,τι και να γίνει είσαι χοντρός. Τέλεια. Ό,τι και να γίνει. Ο κόσμος να χαλάσει. Ό,τι και να γίνει. Ναι. Αυτή τη στιγμή μπορεί σε 5 χρόνια να μην είσαι, αλλά τώρα είσαι όμως. Τώρα είσαι χοντρός. Το πουλί σου το βλέπεις με καθρέφτη. Εννοώ στο κλουβί. Και λίγο δύσκολο το βλέπω. Εμείς. Γιατί κάνει και εκτό, γυρνάει και προς τα κάτω. Έτσι. Σαν, και για να φορέσει τη ζώνη σου. Σαν τη μύτη του Μοκ. Φοράς τη ζώνη σου με μπούμεραγκ. Για να φορέσει ναι. τη ζώνη. Αυτό έτσι. Ναι. Και ο αφαλός σου είναι μια μικρή δεξαμενή. Πέφτουν τα παιδιά και κολυμπάνε. Και βάζει και παπάκια. Και παπάκια βάζει μέσα και κολυμπάνε. Κανό εκαγιάκ κάνουμε. Άμα θέλουμε. Αυτά λοιπόν. Τώρα αν αυτός θεωρήσει ότι το λέμε για εκείνον και μας κάνει μήνυση, τι να πω. Τι να πω, εγώ νομίζω δεν είπαμε κάτι για κάποιον προσωπικά. Είπες εσύ, όχι βέβαια. Το ξέρουμε ότι είναι για αυτόν όμως. Ναι, ξέρουμε για ποιον είναι, αλλά δεν το λέμε. Λες και είσαι ο μόνος χοντρός. Λοιπόν, τώρα για να πάρω μέρος στην κλήρωση, θέλω να μου πεις ποιες είναι οι ομάδες που μπορεί να πέσουν. Celtic, Κοπεχάγη, Μπάτε Μπορίσοφ, Δυναμό Ζάγκρεπ, ΑΠΟΕΛ και Άγιαξ. Λοιπόν, πάω καφού, τίποτα, καμία. Δεν με ενδιαφέρει καμία από αυτές τις ομάδες. Δεν παίζω με καμιά ρε κουφάλες. Θα περάσω έτσι, μπάι. Έτσι, μπάι θα περάσω, βέβαια. Το πιο ωραίο. Θα σας τρελάνουμε όλους, δεν θα μας πειράξει κανένας εμάς. Πιο ωραίο. Έχουμε ένας, πράγμα. Χθες ένας στην παιδική χαρά μου λέει, Κωστή, ή με την Μπάτε θα πέσουμε ή με την Μπορίσοφ. Μια από τις δυο λέει αδερφέ, ή με τη Σκόντα ή με την Ξάφη. Έτσι, μπράβο, γίνεται, ναι, ναι. Δεν φοβόμαστε τίποτα, η ομάδα ρολάρει. Μ' αρέσει που ο Αύγουστος, εννοώ τον παίκτη και όχι το μήνα, μπήκε γρήγορα στο νοηματάκι, τον βοηθάει ο Μάτος και οι υπόλοιποι Βραζιλιάνοι. Πολύ σημαντική η συνεισφορά τους. Πολύ γλυκό ποδαράκι, ρε. Πολύ φίλε, τεμπεσιράκι. Πολύ γλυκό, ρε παιδιά, ρε. Τεμπεσιράκι. Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πάω να του πάρω αυτόγραφο. Λες, εκεί ρε φίλε. Και έξω, όχι, και κάποια στιγμή τη βλέπεις και γυρνάει και πάει μέσα. Δεν ξέρω. Τα φάτσα. Έχει αριστερό ποδαράκι, αυτός είναι οκτάρι όπως βλέπετε, παιδιά. Δεν είναι έξι. Όχι. Είναι ξεκάθαρο, είναι. Έτσι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Και κάνει δουλίτσα. Κάτι, αλλά, κοίταξε. Εντάξει, δεν... Το ότι τρέχει, μαρκάρει και τα λοιπά, ναι. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι καταστροφέας, είναι δημιουργός. Παραδοσιακό εξάρι, τέτοιο τεμπεσίρι, δεύτερη συνεχόμενη φορά, πάβει να είναι σύμπτωση, Παναγιώτη μου. Δηλαδή, εκεί που τη στέλνει με τέτοια φάλτσα. Θέλεις πραγματικά να το κάνεις. Είναι σκεμμένη η ενέργειά του. Είναι δουλεμένη. Και είναι φρέσκος ακόμα. Δηλαδή, είναι φρέσκος, είναι πιτσιρίκος. Ας βάλει κάτω το κεφάλι και ας δουλέψει και ας είναι αυτός βασικός. Ακριβώς. Εμάς δεν μας νοιάζει ποιος θα παίζει. Ακριβώς. Ούτε αυτό τα συστήματα, ένα... ούτε τίποτα. Α, έτσι. Μπράβο. Έτσι. Δεν έχουμε κανέναν. Δεν κάνουμε καμιά προσωπολατρία. Δεν κάνουμε. Έφυγε. Εντάξει, γουστάρουμε κάποιους λίγο παραπάνω. Έτσι. Άλλο αυτό είναι δυναμικό. Δηλαδή το πίστευμα το γουστάρουμε και λόγω κιλών, ας πούμε. Έτσι, που το λέγανε χοντρό ορισμένοι. Γιατί είμαστε κι εμείς χοντροί, ρε φίλε. Όπως μερικοί άλλοι που δεν θέλουν να τους λένε χοντρό. Φιλιά! Γεια σου, Παναγιώτη! 485 για την μπάλα. 485. Πες μου μία ομάδα έτσι για να σε βάλω στην κλήρωση, να είσαι μέσα. Θέλω τότε τη Δυναμό, ό,τι είπες εσύ. Τέλεια. Φιλιά δεν πολλά. Δεν χάνετε αυτό. Φιλιά, δεν χάνετε παιδιά. Δυναμό Ζάγκρεπ. Αύριο θα παίζω σποτ. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the child. Έλα Κωστή, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, καλή εβδομάδα. Είσαι ο. Λοιπόν, είμαι ο Βαγγέλης από το Πλαγιάρι. Γεια σου ρε Βαγγελάκη. Λοιπόν, για πες. Μόλις έγινε η κλήρωση από τα χεράκια του γιού μου, βγήκε το χαρτάκι. Ναι. Και δείχνει. Και δείχνει. ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ. Σε γράφω, Βαγγέλης. Πες μου, Βαγγέλη, τα τρία τελευταία. 760. 760. Άμα, λοιπόν, άμα
βγει το Αποέλ και κερδίσει την μπάλα, καταλαβαίνεις πηγαίνει στο γιο που έκανε την κλήρωση, έτσι. Δηλαδή, αυτό τρελάθηκε. Τελείως, θα πάει. Από το πρωί που ξύπνησε 8 η ώρα μου λέει, παπά, βάλει τον Κωστή, βάλει τον Κωστή να ακούσουμε. Και μόλις άκουσε την μπάλα και έκανε την κλήρωση, το λέω, ποια πιστεύεις ότι ποια ομάδα θα είναι. Πήρε χαρτάκι, έκοψε εκεί, τα ανακάτεψε, βγάζει το χαρτάκι, μου λέει Αποέλ. Λοιπόν, λέω, εντάξει, έχω μέχρι τώρα, μαζί με τα μηνύματα στο μπλιμπλίκι, έχω 11 Αποέλ. Έχω 4 Κοπενχάγες, έχω 3 Δυναμό, έχω 5 Αποέλ, έχω έναν Άγιαξ, ο Γκαντέμις αυτός, θα κραχτεί άσχημα, θα δώσω, λοιπόν, και έχω και, είπα Κοπενχάγες, δεν έχω καθόλου, μία Σέλτικ, λοιπόν, δεν έχω καθόλου, Μπάτε. Είπε κανένας μπάτε. Δεν νομίζω. Αυτός που είπε το πρωί που είπε. Α, ναι, σωστά. Σωστά. Όχι, αυτός μου το είπε χθες στην παιδική χαρά. Εκεί που κυνηγούσαμε τους γιους μας. Να ξέρεις. Λέει και αυτό να μου, ρε. Να ξέρεις. Α, όχι. Έχω και μπάτε. Έχω. Λοιπόν. Μου γράφετε και στο Facebook, παιδιά. Έτσι, βάλτε μου και στον τοίχο. Και στον τοίχο, και αυτά μέσα θα τα βάλουμε. Στον αθλητήριο, όσοι θέλετε, βάλτε και εκεί. Από ΕΛ, για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος, λέει ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης, βάλτε τα παιδιά. Ναι, για πες. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είχαμε κανένα YouTube να κοντράω. Ο Μέχρι δεν ήταν απάντηση αυτό. Όχι, σήμερα. Ζήτησε δύο μέρες την Παρασκευή, ζήτησε δύο μέρες διορία και νομίζω θα απαντήσει σήμερα. Να πω τι δεν μου αρέσει εμένα, όχι ότι έχω κάποια πληροφορία, το ξεκαθαρίζω. Όταν τρενάρει κάτι έτσι, καλό προαίσθημα δεν έχω. Υπάρχει μια παροιμία που λέει καράβι που αργεί. Αυτό μας έχει δείξει η ιστορία, δυστυχώς. Υπάρχει μια παροιμία που λέει καράβι που αργεί, σκατά είναι φορτωμένο. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι μια τέτοια περίπτωση. Ελπίζω, απλά να ήθελε λίγο το χρόνο του δύο μέρες να σκεφτεί, αλλά συνήθως όταν φεύγει ο παίχτης και έρχεται εδώ και δεν βάζει την τσίφρα και λέει θα το σκεφτώ κτλ. Έχω μια ανησυχία παραπάνω. Εγώ απλώς να σου πω την αλήθεια, παραξενεύτηκα από την άποψη ότι συμφωνήσαν στο όλα στο οικονομικό του, δείξαν την πόλη, τα σπίτια αυτά, όλα, όλα. Τα λάθη και αυτά δεν ξέρω τι. Ενθουσιάστηκε από τις συνθήκες. Έχει την καλύτερη πρόταση στα χέρια από του. Από το πλάνο. Εντάξει, μπορεί φίλε. Μακάρι να έρθει, θα γίνει. Η οικογένειά του μπορεί να πάρτι. Είναι. Έτσι. Φίλε, μιλάμε τώρα. Μ' αρέσει που κάποιοι λένε. Μ' αρέσει που γράφουν κιόλα κάποιοι στα πληκτρολόγια. Δεν είναι λέει στο πικ του. Σιγά μην ερχόταν ο Κοεντράο της Ρεάλ Μαδρίτης που κιόλας ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι 37 χρονών. Είναι 31. Μικρός και διαβάζω. Ακόμα έχει πόσα χρόνια να προσφέρει. Τι λέτε, ρε παιδιά. Το θέμα είναι να του δοθεί κίνητρο να έχει τρέλα για μπάλα, να έρθει σε έναν υγιή οργανισμό όπως είναι ο ΠΑΟΚ αυτή την εποχή, να μπολιαστεί και αυτός με τρέλα, να το αποθεώσει ο κόσμος, να γουστάρει με τους συμπαίκτες του, να νιώσει σημαντικός και να δούμε. Φοβερά πράγματα. Μιλάμε για φοβερή τεχνική κατάρτιση για αριστερό back extreme. Μακάρι, Κωστή, μακάρι να έρθει, γιατί έχω ξεσκιστεί κάθε μισή ώρα. Εχθές έμπαινα τέτοιο, μήπως. Όλοι μας, φίλε. Έχουμε λιώσει τα δάχτυλα. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Φιλιά. Να πω ότι τα διαρκείας ξεκινούν από αύριο Τρίτη 23 Εβδόμου και αποκλειστικά μέσω ίντερνετ. Τελείωσαν οι παλιές. Έτσι, τελείωσαν οι παλιές, να πούμε, περιπτώσεις, αυτοί που είχαν τα εισιτήρια ήδη κλεισμένα από πέρσι, δηλαδή οι παλαιοί κάτοχοι που λένε. Λοιπόν, και έτσι από την Τρίτη αύριο στις 9 το πρωί θα ανοίξει το σύστημα και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την εξάντληση των υπόλοιπων εισιτήριων διαρκείας για τις θύρες 1, 2, 3, 5, 6 και 7 θα διατεθούν συνολικά 5.500 εισιτήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 4 και 4α του Σούφου ΠΑΟΚ και τα εισιτήρια διαρκείας των ανέργων, για τα οποία θα βγει εκ νέου αναλυτική ανακοίνωση. Έχει καρφιτσώσει η Χρύσα την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον τοίχο μας. Πάνω, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Δεν με κατάλαβα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λάμπρο, εσύ. Είδες που σε κατάλαβα, φίλε. Λοιπόν, καλά που δεν είσαι αυτός,
Όχι ρε, τι πάρα αυτά, oh. Έχει καεί αυτή η λέξη ρε. Με περιμένετε μήνες. Μήνες με περιμένετε. Δεν έχω γράψει τίποτα. Μ' αρέσει που λένε έχεις γράψει λέει χαρτί απέναντι. Δεν πειράζει και να γράψει, εντάξει ρε, δεν είναι κάτι κακό. Κάποια στιγμή θα μου ξεφύγει για εμένα του ανθρώπου. Ακριβώς. Αυτός λοιπόν, που θα κάνουμε, θα να ξαναπώ μια στιγμή ναι. μόνο. Αυτός ναι, που θα ξεχαστώ εγώ στον αέρα και θα πω ποιος και θα πει αυτός 1-0 έχει τριήμερο στο Φιλοξένια. Έχει φανέλα ΠΑΟΚ. Έχει τραπέζι στη Λαδόκολα. Έχει γυαλιά στο Μανολόπουλο. Έχει οπωσδήποτε θα κανονίσουμε δώρο από ηλεκτρονέτ. Έχει κρασιά αμπελόης. Έχει δηλαδή ένα πακέτο που είναι από όλους χορηγούς κάτι θα πάρει. Κάτι θα έχει δώρο, έτσι. Για όλα αυτά θα κερδίσει ποιος? Αυτός 1-0! Πάλι! Σε ευχαριστώ που με αποσυμπιέζεις. Έλα Λαμπρούκο, λοιπόν, σ' ακούω λοιπόν. Βάλε το 900 είμαι, ναι. Κινητό, το τελευταία. Και εγώ επειδή φοντάζομαι να πάμε Βόρεια Ευρώπη, αλλά όχι πολύ στα κρύα και αυτά, ναι. Κάπου προς Σκωτία μεριά βλέπω, τη Σέλτικ. Μάλιστα. Ένα αυτό, αλλά να σου πω και κάτι Κωστή, ναι. Έχουμε τρομοκρατηθεί μέσα αγωγικά. Μην τυχό και μας πέσει ο Άγιαξ. Εγώ και τον Άγιαξ να μου τύχει, χωρίς να θέλω να το παίζω υπεράνω. Αλλά αν θυμηθούμε λίγο ακόμα και την περσινή πορεία του Άγιαξ στις αρχές της σεζόν, ναι. Δεν ήταν κάτι το δυνατό. Στην πορεία έγινε και φαντάζομαι όταν έπαιζε με τα μεγαθύρια, επειδή έπαιζε εκείνο ο κυνηγός με το θύμα, ναι. Και ο Άγιαξ ήταν πάντα το outsider. Ναι. Συγγνώμη. Γι' αυτό έκανε και αυτή την πορεία, την τρελή πορεία. Και την αξιοσέβαστη πορεία στο τέλος, έτσι δεν ναι, μπορεί να τα αφήσει κανείς. Αλλά φαντάζομαι σαν ένα outsider, γιατί ακόμα και το διπλό παιχνίδι με την ΑΕΚ που έπαιξε, ναι. Η ΑΕΚ η περσινή τον κοντράρισε στα ίσια, άσχετο που έχασε. Απλώς θα μας ζωρίσει λίγο Άγιαξ, εγώ πιστεύω. Και θα έχουμε πιο πολύ άγχος από ό,τι τις άλλες ομάδες. Ναι. Αυτό που λες. Δεν είναι ότι φοβόμαστε ή ότι μαύρες πλερέζες ή καταστροφή. Θα έχουμε λίγο άγχος. Επειδή είναι νωρίς ακόμα. Μπράβο. Αυτό είναι ότι είναι νωρίς. Δεν θα κάναμε την ίδια συζήτηση. Μα, για όλους. Για όλους. Εμείς έτσι. Έχουμε ένα κορμό. Έχουμε ένα προπονητή πάνω απ' όλα σοβαρότατο προπονητή. Mm-hmm. Και γνώση των πραγμάτων. Έτσι. Έχουμε μια ομάδα, ένα κορμό 3 χρόνων πια, οποία αυτή η ομάδα με τους καλούς εμβολιασμούς που θα την κάνει ο προπονητής μας και η διοίκηση με τις μεταγραφές. Σωστός. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και ένα σοβαρός ΠΑΟΚ δεν φοβάται κανέναν. Απλώς θα έχουμε λίγο παραπάνω άγχος εμείς οι τρελοπαοξίδες στις τηλεοράσεις και στο γήπεδο μέσα. Άξι. Θα φάμε τα ίδια μας μακριά, λίγο παραπάνω. Ας το συναντήσουμε αργότερα τον Άγιαξ, στους ομίλους. Ναι, μπράβο. Έτσι. Γι' αυτό λέμε, μια Σελτικούλα, μια ΑΕΚ και από εκεί, όλες αυτές οι υπόλοιπες ομάδες, Κωστή, να σε κάνω αυτή την ερώτηση και να κλείσω, ναι. Είναι ισχυρές δηλαδή, έτσι. Βεβαίως. Αφού εμείς είμαστε ανίσχυροι και η Κοπεχάγη και η Σέλτικ και η Μπάτε και η Δυναμό Ζάγκρεπ και ο Αποέλ και ο Άγιαξ είναι με τους ισχυρούς. Αν η Μπάτε Μπορίσοφ εκείνη τη φάση στο δεκάλεπτο δεν, τότε θα είμαστε ισχυρούς. Ξαναλέω όμως, μας συμφέρει που τώρα θα πάμε να παίξουμε με έναν τέτοιο αντίπαλο, διότι μπράβο, στην επόμενη κλήρωση που θα είναι τα play-off θα είμαστε εμείς τους ισχυρούς. Και τότε προτιμούμε έναν αντίπαλο, ας πούμε, μικρότερης δυναμικότητας, γιατί είναι το match το τελευταίο. Το διευκρινίζουμε αυτό. Άλλον έναν αντίπαλο θα βρούμε μετά. Και πάμε ομίλους αν τον περάσουμε. Φέτος έχουμε δύο αντιπάλους, 4 match, όχι 6 match, όπως πέρσι με Βασιλεία, Σπαρτά και Μπενφίκες κτλ. Έτσι. Ήτανε Γολγοθάς, ήτανε. Εύχομαι πια ο καλός Θεός φέτος να μας κοιτάξει λίγο και εμάς και να δώσει, γιατί το αξίζουμε πάνω απ' όλα, το χαμόγελο αυτό και εμείς εδώ μας στους ομίλους, γιατί το αξίζουμε πρώτα όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ και η διοίκηση του ΠΑΟΚ που ακούσει το όνομα Γιάννη Σαββίδης. Γεια σου Λαμπρούκο, φιλιά. Καλημέρα Κωστή. Να σε καλά αδερφέ μου, ζου μου σου λέμε. Πάμε 2 γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Κληρώνουμε σακούλα κρέατα σήμερα από το κρεοπολείο Μιχάλης, εκλεκτά πεντανόστιμα από το κρεοπολείο μας στον Εύωσμο, που όποιος πήγε και πήρε ενθουσιάστηκε μια σακούλα κρέατα με τα σημερινά τηλέφωνα και μηνύματα. Όμως μου προβλέπετε και τον αντίπαλο που θα βγάλει σήμερα η κληρωτίδα στη μία, με ποιον θα παίξουμε αντίπαλο για την φάση αυτή, την προκριματική για το Champions League, και θα μπείτε σε μια κλήρωση και αύριο αυτοί που έχετε πετύχει τον αντίπαλο θα μπείτε σε μια κλήρωση, μικρή θα είναι φαντάζομαι, για μια μπάλα με τις υπογραφές μπάλα ΠΑΟΚ Μάκρον. Θα πάω να πάρω τις υπογραφές, αυθεντική μπάλα δερμάτινη, Μάκρον ΠΑΟΚ με το σήμα επάνω, και μια
διπλή διανυκτέρευση στο Φιλοξένια. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Πέσαμε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε. Έλα. Πάμε μεθεπόμενος. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the child. Έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω μιλήσει με Τσούμπας girlfriend, φίλε, και με είπε θα πάμε Celtic πάνω. Σκωτία. Λες θα έρθουν εκεί στη γειτονιά σας, Κωστάκη. Ε? Θα πάμε εκεί και θα γίνει, ωραία, τι θα γίνει πανηγύρι. Το Club London θα κάνει εκστρατεία, φίλε. Εκστρατεία θα κάνει. Λοιπόν, 091 και περίμενα, Celtic. Κώστας, 091. Έχω αρκετά Celtic. Μέχρι τώρα το Αποέλ ήταν πρώτο, αλλά η Celtic ανεβαίνει και στα μηνύματα. Έτσι. Μάλιστα. Όλοι οι αντίπαλοι δεν είναι, να το πω έτσι, άτρωτος κανένας. Καμία δεν είναι Μπαρτσελώνα. Τώρα, κάποιοι μέσα σε αυτές τις ομάδες που λέμε παιδιά είναι πιο δυνατοί. Ο Άγιαξ είναι περισσότερο δυνατός. Παρότι έχασε δύο βασικά του στελέχη, είναι περισσότερο δυνατός από ότι είναι ο Αποέλ. Έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Ή η Δυναμό Ζάγκρεπ ή η Μπάτε. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι με όποιον και να κληρωθούμε, και αν δεν είναι ο Άγιαξ, θα πάμε ψηλωμένοι ή θα πάμε εντάξει μωρέ, τους έχουμε. Δεν υποτιμάς κανέναν σε αυτή τη φάση. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Θα τα πούμε αυτά όταν κληρωθούμε, αλλά... Έτσι ακριβώς. Ένας σοβαρός πάοκος. Τι νομίζω δεν φοβάται κανέναν. Αυτό. Δεν υπάρχει φόβος που λένε φοβόμαστε τον Άγιαξ. Δεν φοβόμαστε κανέναν Άγιαξ. Και τις δυο φορές τον παίξαμε στα ίσια τον Άγιαξ. Απλά γιατί να μπούμε σε αυτή την ταλαιπωρία, σε αυτή τη φθορά, γιατί να μπούμε σε ένα τέτοιο ζευγάρι και όχι σε κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο στρωτό. Αλλά δεν θα φέρουμε την καταστροφή τώρα, εντάξει. Ο Αύγουστος τον ΠΑΟΚ ήρθε από Ιούλιο, ήρθε από νωρίς. Φίλε, πολύ ωραίος είναι. Τεμπεσιράκι, γλυκό πόδι, όταν χτυπάει πάει στον, σε ζαχαροπλάστη για να του κάνει αποθεραπεία. Όχι ορθοπαιδικό. Το πόδι το μιλάει το τόπι, τη λέει εκεί θα πας. Και με το αριστερό, επειδή εγώ είμαι δεξιοπόδαρος, μου φαίνεται τόσο ανάποδο όταν κάνουν τέτοια σουτ με το αριστερό. Πάντα τους αριστεροπόδαρους τους θαύμαζα. Λέω, κοίταξε τον Μπαγάσα, ρε παιδί μου. Πώς το κάνει με το αριστερό. Είναι πολύ λίγοι. Είναι λίγοι και είναι δυσέβρετο. Έτσι. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Φιλιά στο London Club. Φιλιά. Φιλιά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Α, φεύγω. Διάλειμμα. Λαδόκολα. Θα δώσουμε πάλι, εννοείται. Όποιος δεν πήγε έχει χάσει. Φυσικά θα ξαναδώσουμε αυτήν την εβδομάδα. Τραπέζι. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Καταπληκτικά πράγματα βρίσκεται εκεί, ειδικά αυτό το διάστημα. LG ψυγειοκαταψύκτες φοβερή. Με V Plus τεχνολογία. Με door cooling υπέροχα μέσα. Περιβόλι. Αυτό δεν είναι ψυγείο. Είναι πραγματικό έπιπλο κόσμημα. Φυσικά Αιγαίων, διοικητήριο 214.000, Ωραιόκαστρο 695666, το κορυφαίο, το νούμερο 1 ιχθυοπολείο στην πόλη. Σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντός, τι έρχονται έτοιμα στο σπίτι σας, ούτε μυρωδιές, ούτε τσίκνες, ούτε μπελάς, αυτά, ένα λέπια ιστορία, πεντανόστιμα και υγιεινά. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστία, το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη είναι εκεί, μεγάλα ημέρας, φρεσκότατο. Πεντανόστιμα όλα, πεντακάθαρα, με τον καφέ σας το πρωί, με τις ψωμάρες το μεσημέρι, με τις τουρτάρες σας, είτε για γενέθλια των παιδιών σας, με απεικονίσεις, ό,τι θέλετε, όποια φιγούρα θέλουν τα παιδάκια σας, είτε για γαμήλες τούρτες, τα πάντα όλα. Και βέβαια, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900. Τηλεφωνήστε με το 2310 μπροστά, ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα και τα παιδιά σας θα έχουν ένα σπουδαίο, ένα λαμπρό μέλλον σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον, με φοβερές εγκαταστάσεις, με πραγματικά υποδειγματικούς εκπαιδευτικούς και Έλληνες και Γερμανούς. Τα παιδιά σας θα μπουν σε ένα περιβάλλον πραγματικά υπέροχο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, δώσ' του! Σπασίματα έχεις, μαέστρο, ή τα έχεις... Έχεις φραγισμένη την κρυσταλιέρα. Δώσ' του, ρε παιδί μου! Δώσ' του! Γι' αυτό μου λένε, φίλε, η εκπομπή σου τα σπάει. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη. We never gonna die, you κουφάλα Undertaker. We have had a new step and you have a golden grip. Τρεσνιέτς τα κακά που μου φλιούς να τα ζαμπουλιάς να τα νεκροθάφτη. Πάμε στις γραμμές. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν μας πέφτει με τίποτα.
Να το ξέρετε, μας έπεσε το χειμώνα με τα κρύα. Λέω η διάθεση, λέω η ενέργεια, λέω το πάθος, λέω η τρέλα. Αν εσείς σκέφτεστε κάτι άλλο, μαζί σας είμαι κι εγώ να ξέρετε. Το ίδιο πράγμα σκεφτόμαστε. Πάμε, σήμερα κληρώνουμε σακουλάρα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Όλοι μπαίνετε σε αυτή την κλήρωση, ανυπερθέτως, έτσι κι αλλιώς. Τηλέφωνα και σταθερά και μηνύματα μέσα από το FM και ενώ το μήνυμα στο 54526. Όμως, προβλέπε και τον αντίπαλο που θα βγάλει σήμερα η κληρωτίδα. Προσέχουμε τα σύμφωνά μας, τη σειρά τους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσέχουμε λοιπόν, τι θα βγάλει σήμερα η κληρωτίδα, μου λέτε. Τον αντίπαλο μίας εκ των ΑΠΟΕΛ, Celtic, Κοπεχάγη, Μπάτε, Μπορίσοφ, Δυναμό, Ζάγκρεπ και Άγιαξ. Μία εκ των αυτών έρχομαι τώρα στις πέντε γραμμές. Και μπαίνετε σε κλήρωση, μικρή κλήρωση όσοι πετύχετε τον αντίπαλο. Αύριο θα κληρώσουμε μία μπάλα Μάκρον ΠΑΟΚ με υπογραφές των παικτών. Θα πάω να πάρω εγώ αυτοπροσώπο στις τζίφρες. Και τριήμερο στο Φιλοξένια για εσάς που θα πετύχετε τον αντίπαλο. Το κάνετε και μέσα και από το Facebook, μέσα από το προσωποβιβλίο, το μαποτεύτερο. Το φατσοβιβλίο εκεί στον τοίχο μας, εκεί που είναι η Αφανγκατέ, η Αβανγκάρτ. Σήμερα από την Τούμπα μόνο τα οικογενειακά στην 7α και τα αμαία τα υπόλοιπα αύριο από το ίντερνετ όπως είπες Κωστή. Γεια σου Λάρη, φιλιά, φιλιά πολλά στα παιδιά. Πάμε, πάμε γραμμές και σε λίγο θα πω χορηγούς, θα μην περιμένετε στις γραμμές σας. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα ζωμουσάκια. Καλώς το Δουβού. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Κωστή. Έλα γόρι μου. Για να βάλω μια τάξη λίγο. Γιώργος 500. Περίμενε. Λοιπόν. Και προβλέπω. Αντίπαλος. Ναι. Έχει βάλει κανείς Άγιαξ. Ένας μόνο. Βάλει έναν δυο άμα ένα έχω 50% μου βγει. Έτσι ρε. Έτσι βρε. Βάζεις, πιθανότητες. Ναι. Βάζεις το γιατί... προσωπικό συμφέρον. Όχι, όχι. Γιατί θα χάσω γι' αυτό. Βάζεις το προσωπικό συμφέρον. Τώρα κι άλλος Άγιαξ. Τρεις είστε. Πρόσεξε. Φιλέ. Οποιαδήποτε άλλη... ξέρεις τι, δεν φοβάμαι. Ξέρεις γιατί δεν φοβάμαι. Γιατί ένα σοβαρός ΠΑΟΚ δεν φοβάμαι κανέναν. Ναι. Εντάξει. Με τον Άγιαξ, το σώζεις τώρα με τον παπά. Λίγο κάνεις μια κολουτουμπίτσα. Okay, εντάξει. Με τον Άγιαξ θα είμαι σοβαρός. Αλλά με κακά τα ψέματα. Άμα... το ότι είσαι μόνο με άλλους δύο στην κληρωτίδα για μια μπάλα και ένα τριήμερο. Άσχημα δεν είναι. Τρως βέβαια μπινελί και ανυπερθέτως. Το καταλαβαίνεις έτσι. Όχι, απλά θέλω να είναι σοβαρή ομάδα γι' αυτό. Το τεκμηριώνω. Όλοι θέλουμε λοιπόν, να είναι. Εννοείται. Ο Αύγουστος είναι πολύ ωραίος παίκτης, μου αρέσει. Και θα σου πω και ένα ανέκδοτο τον Ιούλιο για να κλείσω. Υπέροχο πάει είναι ο γιος στον μπαμπά, ναι, και λέει μπαμπά, λέει τον Ιούλιο παντρεύομαι. Παντρεύομαι τον Ιούλιο. Ναι. Και μου λέει τι, πότε, πώς. Πώς τη λένε. Να μας τη γνωρίζετε, ακόμα τη γνωρίσαμε. Τι είναι αυτά, λέει. Να βρούμε σακάκια, να κλείσουμε. Ναι, ναι. Το παιδί λέει ποιο είναι, λέει ο κουμπάρος. Όχι μπαμπά, ο Ιούλιος. Ο Ιούλιος. Γεια σου Δουβού. Γεια σου Δουβού. Λοιπόν, τέσσερις Άγιαξ έχω. Αυξάνονται. Κι άλλος, παιδιά, όχι εκ του πονηρού τώρα για να πάνε στην κλήρωση. Καταλαβαίνεις τώρα ότι έγινε κι όσοι. Σου λέει τίποτα. Ένα στα τέσσερα είναι. Εύκολο, ευκολάκι. Καλημέρα σας. Μου γράφετε, ξαναλέω, τον αντίπαλο που πιστεύετε εσείς, το προγνωστικό σας για σήμερα για την κλήρωση. Στη μία το μεσημέρι κληρώνεται ο αντίπαλος που θα έχουμε στις 6 ή 7 Αυγούστου, στα γενέθλια του Θάνου, του γιού μου στις 6, και στις 13. Αυτό είναι στάνταρ ότι το δεύτερο μάτς θα είναι στις 13, θα γίνουν όλα τότε και όχι 13-14. Νομίζω έχει Super Cup, κάτι τέτοιο έχει. Άρα σε 6-7 ή 13, εγώ είπα Δυναμό Ζάγκρεπ σε πρώτη φάση και από ΕΛ δεύτερη επιλογή. Έχετε αρκετή Κοπεχάγη, έχουμε πολύ από ΕΛ, έχουμε Celtic, OK, λίγο Δυναμό Ζάγκρεπ, λίγο Μπάτε Μπορίσοφ και τώρα και πολύ λίγο Άγιαξ φυσικά, έτσι. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Έχω φάει τάκλι στην καροτίδα, με έχει καταστρέψει την ποδοσφαιρική μου καριέρα, δεν πρόκειται να ξαναπαίξω. Τάκλι στην καροτίδα, ε! Καταστράφηκε η ποδοσφαιρική καριέρα, δεν πρόκειται να ξαναπαίξω. Μπορεί λοιπόν, να είσαι ένας φοβερός τεχνικός διευθυντής. 882, περίμενε. Μπάτε Μπορίσοφ, δεν μ' αρέσει να αφήνω ανοιχτούς λογαριασμούς. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Μας πόνεσαν αυτοί φίλε, δεν τους ξεχνάω αυτούς που έχουν πονέσει, να ξέρεις. Πες μου λίγο όνομα. Ο Γιάννης από τη Ζουγκάρδη είμαι. Έλα ρε Γιαννάρα. Γιατί είσαι τόσο καθαρά. Γιατί σε ακούω τόσο καθαρά. Γιατί,
Δεν σου είπα, σήμερα τάκλιν, καταστροφή ποδοσφαιρικής καριέρας. Σήμερα δεν πήγα στη δουλειά επίτηδες για να βγάλω διαρκείας. Όχι ρε φίλε, τι ωραίος που είσαι! Μόνο που βγαίνω από αύριο τα διαρκείας. Χαίρο πολύ, και σε το έβαλε. Εμένα δεν μου το έδειξε όμως. Όχι ρε φίλε, και πήρε σήμερα άδεια. Νομίζω ότι σου θα ανοίξει σήμερα στο ίντερνετ. Απ' τη σημαία. Φαντάζομαι δεν ακούει ο αντίστοιχος Γερμανός. Ναι, καλά, εντάξει, και πάλι ακούει τώρα. Ο υπεύθυνος. Φαντάζεσαι. Ας ακούει. Μάλιστα. Ας ακούει. Άρα, αύριο τι θα κάνεις τώρα, από τη δουλειά. Με το ένα χέρι το τιμόνι. Με το ένα χέρι το τιμόνι και το άλλο χέρι το. Στο ένα χέρι το τιμόνι, στο άλλο χέρι το ταμπλέτι. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Έτσι, φίλε μου. Ελάχιστα λοιπόν, τα εισιτήρια. Πάτε χωρίς. Μπάτε, είπες. Έγινε Γιαννάρα μου. Οκ. Μπάτε σκύλια, λέστε. Γιατί οι λογαριασμοί δεν είναι καλοί. Δεν έχει πολλούς, να ξέρεις, μπάτε. Θα σας τα πω σε λίγο τα συγκεντρωτικά. Λοιπόν, αλλά δεν έχει, μπάτε λίγους μέχρι στιγμής. Τώρα όσο μπορώ. Έχασα λίγο το λογαριασμό γιατί έχω στο χαρτί, είναι το μπλμπλίκι, τη γεσεμεσχέρα και στο Facebook δεν έχω δει καθόλου τι γίνεται, οπότε δεν μπορώ να ξέρω συνολικά. Έγινε, την καλημέρα μου. Φιλιά πολλά, σου λέμε φιλιά και πολλά, γεια σου αδερφέ μου, γεια σου Γιαννάρα μου, φιλιά στη Στουτγκάρδη, φιλιά στη Στουτγκάρδη. Καλημέρα σας, 23-10, σας το έχω πει πολύ καιρό, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανένας, δεν το σηκώνει κανείς, αλλά και άλλες ράτσες, όχι μόνο κανείς. Ναι, γεια σας. Είπε ο Θουβού Άγιαξ. Ο Θουβού είπε Άγιαξ φίλε. Πώς μπορεί να το ξαναδείξει. Δεν ξέρω, Βροχούλα, δεν ξέρω. Θα. Κοίταξε τι είπε. Τον αγαπώ. Μπαίνω, λέει. Αλλά Άγιαξ. Μόνο που το ακούω, ξέρει, παθαίνω. Ένα σφίξιμο. Νομίζω δεν έχουμε απολύσει. Όχι για το φόβο, γιατί θυμάμαι τα παλιά. Όχι για το φόβο. Για τα παλιά. Νομίζω δεν έχουμε περάσει Ολλανδέζα ποτέ, νομίζω. Ποτέ δεν πρέπει να έχουμε όχι, περάσει. Όχι Κωστήμου, όχι. Από Έλθα είναι για να πάμε και τις καλοκαιρινές διακοπές. Και να πάμε να μην πηγαίνουμε έτσι, συνέχεια. Έτσι, να μην πηγαίνουμε στην Χαλκιδική, να πάμε εκεί και τελείως. Έχουν ένα παράπονο τα παιδιά στη Λάρνακα, στην Κύπρο, το έλεγα. Ο Αλέξης Ελευθεριάδης και τα υπόλοιπα αδέρφια λέει έχουν έρθει όλοι εδώ, παιδιά. Τι Βάζελη, τι Γάβρη, τι Χάρτινες, όλοι. Τώρα πάει ο συμπολίτης. Λοιπόν, εμείς λέει γιατί, δεν κατάλαβα. Οπότε μπορεί να γίνει η πραγματικότητα. Και πρόσεξε με, έχω και δικαιολογία να πω και μόνος μου διακοπές. Εγώ πάω για τον Πάουκ, δεν πάω. Εγώ πάω για τον Πάουκ. Αναγκάζομαι. Κοίταξε, ο ιδανικός προορισμός, με ρωτήσω το πρωί ο Πουγατζατζής, Κωστή λέει, έχω τάξει τη γυναίκα ταξίδι, της έχω πει ότι θα πάμε όπου κληρωθούμε. Τι πιστεύεις ότι είναι ιδανικό, κοίταξε λέω. Δεν θα χαρεί ιδιαίτερα αν πάτε μαζί Κροατία. Συνήθως εκεί πηγαίνεις χωρίς τη γυναίκα. Σωστά. Δεν θα χαρεί ιδιαίτερα στον Μπορίσοφ, πιστεύω. Σκωτία. Εντάξει. Αποκλείεται. Σκωτία δεν νομίζω ότι η γυναίκα θα πετάξει τους κούβιας. Έχει κάτι βράχια, κάτι τοπία, εντάξει. Τώρα, καμιά Κοπεχάγη. Άλλο, η Δανία έχει λίγο κάτι, για την γυναίκα. Ήλιο δεν έχουν εδώ στη μου, κανένα δεν έχει ήλιο. Ναι, ρε παιδί μου. Αύγουστος είναι. Τώρα. Θα πας ένα από, έλκει τελείωσε. Ακριβώς. Οπότε Κύπρο, φίλε, χαρά Θεού. Παραλίες αυτά, ωραία πράγματα ρε παιδί μου. Άγιαξ τώρα Ολλανδία ήταν η ομάδα τόσο καιρό εκεί. Πάλι εκεί θα πάει. Ας μείνει εκεί αμένα να πάει κατευθείαν να παίξει. Τι να πηγαίνουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε και κανένα δυο εβδομάδες ιδιαίτερα στα αγγλικά μας. Να γλιτώσουμε και τις ιδιαίτερα. Συνεννοούμαστε όπως είμαστε. Δεν χρειάζεται να ξαναθυμηθούμε τα αγγλικά μας. Να πω ότι την ομάδα εκπροσωπεί ο κύριος Μαυρομάτης. Από Έλληνε τελείως. Που είναι πάντα γουρλής. Και πιστεύω ότι θα γυρίσει με μια καλή κλήρωση ο κύριος Μαυρομάτης. Και είναι και ξέρω ότι ακούει κιόλας. Λοιπόν, μακάρι. Μακάρι. Κωστή, πες να μου, πει δεν σε έβαλα, η γιατί σίγουρα. Δεν σε έβαλα Βασιλάκη, πες μου τέτοιο κανονικά. Βασίλης, από Έλληνες, έτσι. Ναι. Θύμισε μου τα τρία τελευταία, ψοφία. 66. Αμπελόσκυλο ακούω στο βάθος. Ξανά λίγο το νούμερο, γιατί άκουγα τα γαυγίσματα. 689. Κάτι λέει ο σκύλος στο βάθος. Ότι θα έρθει, λέει, συνάδελφος. Άξα να σου πω, περίμενε, μεταφράζω λίγο. Όχι, δεν λέει αυτό. Περίμενε. Φωνάζει, τέτοιο φωνάζει. Φωνάζει, χαφ. Αυτό λέει, ότι θα έρθει, λέει, συνάδελφος, θα δαγκώνει λαιμούς, θα τρώει παιδιά για πρωινό, θα έρθει, λέει, τέτοιο εξάρι, λέει. Έχει μια εβδομάδα που το άλλαξε το γαφ, το κάνει χαφ. Καλημέρα. Φιλιά πολλά! Είναι αυτό που λέει, μη χάφτης, ό,τι σου λένε. Άρα πρέπει να χάφ, μάλλον, κάνει την φάρσα. Γεια σας, καλημέρα σας, παρακαλώ, ναι.
Ναι. Έλα Κωστάκη. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Έλα τι γίνεται. Έλα τα γόρι μου. Έλα γόργο φτερό. Καλή εβδομάδα. Φτεροπόδα ρε που είσαι. Άντε πάλι. Λοιπόν για να μην ξεχάσω ποια ομάδα θέλω. Ε. Ναι. Είμαι βέβαιος. Όχι ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Ελάτε μέσα ρε Ανόβερο. Ελάτε μέσα. Ποιος ήρθε ρε. Το Ανόβερο ήρθε εδώ. Αγόρι μου, κάτσε να αγκαλιάσω. Καλώς τα παιδιά ρε. Καλώς τα παιδιά. Τι γίνεται. Καλά. Αράξτε φιλιά στο πλυντήριο λέει. Πάρτε καρέκλα. Να είστε καλά. Έφοδο δέχτηκα. Έφοδο μέσα στο στούντιο. Έφοδο. Καλά έκανες. Για πες εσύ. Είπες σε προλάβαμε. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Κώστας 476, εγώ θέλω Κοπεχάγη. Θέλεις Κοπεχάγη. Έχουμε καιρό να συναντηθούμε με τα παιδιά. Από την Κοπεχάγη. Βέβαια. Κοίταξε. Με δανέζικη ομάδα πόσα χρόνια έχουμε να παίξουμε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι με κάποιες χώρες τα παοξάκια τα οποία είναι single ή έχουν τη δυνατότητα να απελευθερωθούν από διάφορα δεσμά. Δεν υπονοώ τίποτα. Ναι, θα πάνε προς τα πάνω να πούμε. Αλλά εκεί Δανία αυτά οι Δανέζες. Και είναι όλα και είναι δανεικά, ξέρεις. Πας μαζί της και έχεις ελεύθερη οψιόν μετά. Πας και φεύγεις. Δεν υπάρχει καμιά μόνιμη δέσμευση. Πας νοικιάζεις σέλα με ποδήλατο, με τέτοιο, χωρίς σέλα ποδήλατο ή με σέλα. Πώς θα λέγατε, τέτοια άκουσα να πούμε. Δεν τα πιστεύω. Το ποδήλατο χωρίς σέλα υπάρχει είναι. Υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω, υπάρχει αλλά. Ισχύει ή μας ζουλεύουν, ρε. Κωστά. Ποδήλατο χωρίς σέλα. Πάμε να νοικιάσω ένα ποδήλατο, θα σε ρωτήσει ο άλλος, δηλαδή θες με σέλα ή όχι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κοίταξε, λοιπόν, άμα σε δει ρε παιδί μου λίγο γλυκούλι, μπορεί να σου πει θέλεις ένα ποδήλατο χωρίς σέλα, μπορεί να σου το προτείνει, δεν είναι ανάλογο με τι θέλει ο καθένας. Άλλο, μπορεί να είσαι της ορθοπεταλιάς, αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Φέτος άλλαξες όλα τα δεδομένα. Πέρσι περιμέναμε και τα άλλα χρόνια να πάρεις άδεια για να κάνουμε μεταγραφές, τώρα περιμένουμε να πάρεις άδεια για να κλείσουν μεταγραφές. Τελείωσε. Αγόρι μου, τάψα για την τελευταία εβδομάδα. Τάψα τελευταία εβδομάδα. Φιλιά. Άντε πολλά. Να δούμε, μπας και μπούμε. Λοιπόν, χαιρετισμό στα παιδιά Κωστάκη. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Κουκουβάγια, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Καλώς στην Κολοπάμπο χώρα. Χτυπάω μικρόφωνο εδώ. Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων. Κουκουβάγια. Τα γόρι μου, για πες εσύ! Χρυστάρα, είναι ο Χρυστάρας εκεί. Εδώ είναι ο Χρυστάρας, δίπλα. Καλημέρα σε όλους. Έλα πιο κοντά! Στείλε χαιρετίσματα σε όλο το λαό! Καλημέρα τα φιλιά μου σε όλο το λαό, σε όλα τα ζουμουσάκια. Να μην αρχίσω με ονόματα και ξεχάσω πολλούς. Αυτό εκ του ασφαλούς πήγαινε έτσι κατευθείαν. Όλα ακριβώς. Τα παιδιά αυτά, μην τα ξεχνάμε κανένα. Έτσι. Ειδικά όμως. Στον Ηλία θα στείλουμε χαιρετίσματα. Που μας ακούει. Στο Ανόβρο μας ακούν πολλά παιδιά. Άστο, δεν λέω ονόματα. Θα καούμε. Θα καούμε. Να το. Δες τηλέφωνο. Τα φιλιά και στο Πέτρο. Έτσι. Στο Πέτρο στην μπουτίκ. Παίρνει τηλέφωνο κατευθείαν. Στο Πέτρο στην μπουτίκ. Με πολύ αγάπη. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο με τα παιδιά. Έλα, Χριστάρα μου, σε ακούω. Καλημέρα. Για πες. Τώρα περνάω έξω από ένα γήπεδο που παίζει μια συμπολίτη ομάδα με μια Κυπριακή. Ο Ηρακλής κληρώθηκε με Κυπριακιά. Λίγο ύκτερο. Ο αγροτικός αστήρ. Ο αγροτικός αστέρας, άμπραβο. Ναι. Κωστή, τα είπαμε. Μπάτε σκύλοι αλέστεφ. Όπως είπε και ο φίλος ο Γιάννης, δεν θα αφήσουμε και ανοιχτούς λογαριασμούς. Θα τους κλείσουμε φέτος και θα παίξουμε μετά με την Κοπενχάγη. Έχουμε να παίξουμε 4 χρόνια, όπως είπε ο Κώστας, με την Broadway που την είχαμε τεινάξει λίγο τη σκόνη στο Πέτο. Την είχαμε ρίξει ένα τάλιρο επί Τούντορ. Έχω την εξής απορία. Σήμερα θα ξέρουμε και τον μεθεπόμενο ή όχι? Όχι, έτσι. Όχι. Σήμερα θα μάθουμε. Η δικιά μου γιάλα τον είδε και τον μεθεπόμενο. Η γιάλα της γιαγιάς όμως! Πάντως το πει ότι θέλουν να παίξουμε με τον Άγιαξ ή τέλος πάντων φαντάζονται. Να πούμε ότι την τελευταία φορά που αποκλείσαμε ομάδα από την Ολλανδία ήταν η μικρή Ολλανδέζα. Όταν ήταν σε γάλα. Δεν έχουμε κερδίσει παρά μία μόνο φορά την Αϊτχόβεν. Στο σύνολο 12 αγώνων. Και με ένα μαγικό τρόπο καταφέρουν είτε με τον ένα είτε τον άλλο τρόπο, ενώ είμαστε σχεδόν πάντα καλύτεροι στις σειρές, να καταφέρουν να μας αποκλείουν. Είτε θυμάσαι η Χέρεφεν, 2 φορές ο Άγιαξ, την κλοπή του αιώνα που μας έκανε η Αϊτχόβεν τότε με τον Κλεφταρά εκείνον τον Τζέζαρη, που το 3-3 το κάνανε 4-1. Πολλά. Οπότε μακριά και αγαπημένοι με τις Ολλανδέζες.
η γυναίκα του Θοάρεφ που δεν πήγε κανένας να κάνει μια πρόκληση. Πολλά. Θυμάμαι όταν ήταν, να γεννήσουμε το δεύτερο, λέει δεν είναι τίποτα. Λέει θα κάνουμε ένα κλακ. Λέω τι θα κάνει. Τι, ταχύτητες δεν σε βοαλάζει, του είπα του γιατρού. Λέει θα κάνω ένα κλακ, λέει και θα το βγάλουμε. Τι είναι ρε φίλε, λέω. Δόντι να πούμε που κουνιέται. Ένα κλακ, λέει, δεν γίνεται το παιδί. Κάντο ρε παιδί. Είπε και η Γεωργία, λέει, η δικιά σου λέει, αφού λέει, λέει Δυναμό Ζάγκρεπ, βάλε λέει στην κλήρωση, γιατί μόνο έτσι λέει υπάρχει περίπτωση να πας κούτρα, λέει, διακοπές. Αλλιώς λέει, θα πληρώσουμε πάντου. Το πιστεύεις, δεν έχω πάει εγώ ακόμα εκεί. Επειδή το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Δεν πιστεύει κανένα, λέει, αποκλείεται. Δεν έχω στείλει να πούμε όλη την κοινωνία, εγώ δεν έχω πάει ακόμα. Να ξέρεις. Επειδή το ξέρω, γι' αυτό το λέω, Κωστή μου. 6.79 με βάζεις και εμένα. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα. Καλημέρα, μου. Γεια σου Χριστάρα μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Ποιος? Αυτός ένα μηδέρε, μη μου νέρε φίλε. Ναι. Καλά εξηγέσαι. Και δείχνω και το σήμα στην κερκίδα. Σε ευχαριστώ αδερφέ μου, το είχα ανάγκη. Βαγγέλης από Κατερίνη. Αγοράκι μου, βαγγελάκι μου, εσένα φίλε σε στείλω να φας, επειδή κάθε φορά μου κάνεις ένα ποιος και βγάζω ό,τι έχω μέσα ρε παιδί μου, το εξωτερικεύω. Είναι ψυχοθεραπεία. Με κορώνες, τι να γίνει δε. Κορώνες φίλε κανονικά, έχω κάτι φίλους που είναι βασιλικοί, θα χαρούν πολύ. Χαιρετισμού στα παιδιά που ήρθαν τώρα εκεί εδώ, πέρα. Εδώ είναι το ανώμενο. Να είναι καλά, πες τους μουσάκια. Εδώ είναι τα παιδιά. Λοιπόν, Λεβέντη μου, εγώ νομίζω Celtic. Celtic. Ξεκάθαρος είσαι. Το έχω από προχθές έτσι. Ναι. Έτσι περίπου. Εκεί μου κάθεται. Σκωτία. Αλλά και με την Πάτε δεν θα με χαλούσε. Κοίταξε. Σκωτία. Να το κλείσουμε αυτό το πακετάκι. Σκωτία έχουμε Καρυπίδη που πρέπει να έπαιξε εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Ναι. Στη Χάρτς έπαιξε νομίζω. Οπότε μπορεί να τους ξέρει τους. Ναι. Θα πάρουμε και ένα τηλέφωνο στο Σαμαρά, στον Όφη εκεί που έπαιζε κι αυτός, θα μας πει τα νέα. Μας πει και αυτός ο τέλος πάντων. Λέμε τώρα. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολη η Celtic παρεπιπτόντως. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία ψοφία. 650 κόστα. Έγινε. Φιλιά. Φιλιά στους φίλους εκεί στο Ανόβερο. Εδώ είναι τα παιδιά. Ανταποδίδουν. Έγινε. Ανταποδίδουν. Σταυρωτά να τους ρίξεις. Σταυρωτά. Σταυρωτά, βέβαια. Στο στόμα τα καταργήσαμε με τα αγόρια. Πλέον... Όχι γλωσσόφυλλα, ρε παιδιά. Εντάξει. Ω, δεν είπα γλωσσόφυλλα. Α, συγγνώμη, εντάξει, το είπα εγώ τότε. Φιλιά πολλά, φιλιά. Να είσαι καλά, τέλεια. Να είσαι καλά. Γεια. Πάμε διάλειμμα. Ελάτε κοντά, εδώ. Ελάτε κοντά εδώ. Δεν τελειώσαμε, δεν κλείσαμε. Πάμε σε διάλειμμα. Φτιάξατε συνδεσμάρα. Τσίκο Χρήστο, πολύ, φίλε. Πολύ δουλειά. Σε παραδέχομαι, αδερφέ. Πέρα το ότι είσαι αδερφός και φίλος, αυτό είναι άσχετο. Τώρα μιλάει ο Τσατσαρός, τον Τσίκο. Αυτό που φτιάξατε εκεί. Καταρχήν, πρώτη φορά βγήκαν τα τρόπαια του Double εκτός Ελλάδος. Έτσι, για πρώτη είδα τη χαρά σας. Πες δύο κουβέντες στον κόσμο να καταλάβει τι κάνατε εκεί, γιατί έχετε κάνει μια μικρή τούμπα, ένα μικρό ναό εκεί στην κεντρική Ευρώπη, στη Γερμανία. Κάναμε μεγάλο αγώνα. Σχεδόν δύο μήνες διέρχησε η ανακαίνιση. Γιατί έπρεπε να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι πιο καλό για τα άτομα. Να έχουμε χώρο και μέσα και έξω. Το έξω για εξωτερικό ψήσιμο χώρο. Και τα λοιπά, ναι, για μια γιορτή. Από εκεί αρχίζουν όλα. Οι γιορτές από εκεί αρχίζουν. Ψήνεσαι, να έρθει στο σύνδεσμο. Τώρα ψήνονται πολύ πλέον. Πολύ. Είδα κόσμος. Ναι, άνετους χώρους. Το βασικό αυτό ήταν για τον κόσμο, να νιώθει άνετα. Είχαμε θέμα με το πάρκινγκ στο παλιό, πλέον δεν το έχουμε ούτε αυτό. Ξέρω, και... πολύ προσωπική θυσία, πολύ κόπο και από σένα πολύ... και από όλα τα από παιδιά. Από όλα τα παιδιά, από όλη τη διοίκηση. Πολύ δόσιμο και οικονομικά και ψυχολογικά και από κάθε άποψη. Έτσι και οικονομικά, αλλά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Γιατί καθημερινά γεννιούνται παουτσάκια. Βέβαια δεν περιμέναμε τον Double ή κάποιο τίτλο εμείς. Ο σύνδεσμος υπάρχει από το 2003 που δεν ήταν και τα ομορφότερα χρόνια. Αν εξαιρέσει το κύπελλο του 2003 και μετά. Ο σύνδεσμος συνεχώς μεγαλώνει, τα μέλη γίνονται όλο και περισσότερα γιατί είμαστε η μοναδική ομάδα που γεννάει οπαδούς από τους οπαδούς και όχι από κάποιους κάλπικους τίτλους. Ένα παραπάνω τώρα που πήραμε το πιο αρχηγάτο τίτλο στην ιστορία, μάλλον Double, αίτητο Double. Και το αποκορύφωμα ήταν στα Εγγένεια που ήρθαν από όλη τη Γερμανία, μάλλον από όλη την Ευρώπη κόσμος, αν και είχε πολύ ζέστη. 30 Ιουνίου, είχαμε 38 βαθμούς στη Γερμανία. Εγώ πιστεύω έχει κάνει η Μέρκελ δανεισμό το καιρό. Πρόλαβε ο προηγούμενος, δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός, αλλά ο προηγούμενος σίγουρα είχε δώσει και τον καιρό. 100%. Τον είχε δώσει, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν γίνεται αυτό. Να τσιτσιδώνονται στα γρασίδια οι Γερμανοί, έτσι για να έχει 38 βαθμούς. Και το αποκορύφωμα ήταν, όπως είπαμε, τα Εγγένεια που ήρθε το
το πρωτάθλημα και έχει τιμή ο κόσμος να το να φωτογραφηθεί, να το δει από κοντά. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Κάνα τον αγιασμό σας εκεί, είδα τον... Κάνα τον αγιασμό. Μια εβδομάδα πριν τα εγγένεια είχαν γίνει και εκλογές. Ο Θωμάς δίπλα μου είναι ο νέος αντιπρόεδρος του συνδέσμου. Και εύχομαι μελλοντικός πρόεδρος. Μακάρι. Εγώ είμαι πρόεδρος για άλλα 2 χρόνια τουλάχιστον. Και μετά γεια σας. Ελπίζω μετά στην κερκίδα να ανεβώ. Κόρες μεγαλώνεις, θα τρέχουμε μετά να βρούμε τους γαμπρούς. Ακριβώς. Έχουμε άλλες υποχρεώσεις μετά. Μπράβο. Να παραμείνετε έτσι πάντα. Εγώ το λέω κάθε φορά, όχι επειδή είμαστε φίλοι. Υποδειγματικό όλο αυτό που έχετε κάνει εκεί. Πραγματικά σε τομέα οργάνωσης, σχεδιασμού, αυτοθυσίας, από τον ελεύθερο χρόνο. Γιατί κανένας δεν είναι εκεί ξάπλα όλη μέρα. Δουλεύετε σκληρά όλοι σας. Και μέσα στον χρόνο της ξεκούρας βρίσκεται τον χρόνο για να δώσετε ό,τι έχετε για τον ΠΑΟ, για το σύνδεσμο. Γι' αυτό είναι συγκινητικό. Γι' αυτό έτσι και κάνατε γιορτάρες με φοβερούς παρουσιαστές. Αυτά. Ήσαν παρόν νομίζω, έτσι. Κάπου εκεί ήμουν και εγώ, κάπου εκεί ήμουν. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Δεν φεύγετε, θα τα πούμε και μετά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Μπουκάραμε! Υπενθυμίζουμε λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Είναι αγλίφη στα ακροδάχτυλά σου. Πάνε και κλαίνε οι πελάτες όταν έρχεται η ώρα να φύγουν. Μόνο ακόμα και τα τραπεζομάντιλα, ακόμα και χαρτοπετσέτες είναι πεντανόστιμες. Τα καλύτερα κρεατικά στην πόλη. 705-750 τηλιβεριά. Εκεί όπου! Εκεί όπου. Τι. Και selfie θα βγάλουμε. Ναι. Όχι, ρε φίλε, μεγάλε στιγμέ. Να κάνουμε και duck face, χυλάκια όπως κάνουν οι γκόμενες. Ναι, δεν και βέβαια, μη λησμονείτε. Κλιμάρτ 917-646. Τα πάντα όλα από κλιματισμό. Ο Κώστας και ο Σέσ είναι αυτός που ξέρει, είναι αυτός που γνωρίζει, είναι αυτός ο οποίος ξέρει τι πρέπει να κάνει με τον κλιματισμό στα, είτε στο χώρο δουλειάς, είτε στο χώρο, είτε στον εργασιακό σας χώρο. 917-646 Κλιμάρτ. Και βέβαια, Tenda Home 430-011. Αυτοί ξέρουν, μπαμπάς και γιος, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, τι πρέπει να κάνουμε με τον κλιματισμό. Με τον κλιματισμό λέω, με την Τέντα. Άντε, μπερδέψαμε τεντάδες, μπερδέψαμε τα τους κλιματισμούς. 430-011, μπαμπάς και γιος, κορυφαίοι στην Τέντα, 26 χρόνια εμπειρίας. Πάμε στις γραμμές, τι κληρώνουμε σήμερα. Μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Αυτά σήμερα με όλα τα μηνύματά σας και με τα σταθερά τηλέφωνα. Επίσης προβλέπουμε ποιον θα βγάλει αυτόν ένα μηδέν η κληρωτίδα στη μία το μεσημέρι με τις ομάδες γνωστές. Τις έχουμε ξαναπεί, θα τις ξαναπούμε. Σέλτικο, Κοπεχάγη, Μπάτε, Δυναμό, Ζάγκρεπ, Αποέλ και Άγιαξ. Μπαίνετε σε μία κλήρωση, θα βγάλει σήμερα ποιον θα βγάλει, αυτόν θα βγάλει. Οκ, okay. Αύριο όσοι έχετε πετύχει την ομάδα κληρώνεστε για μία υπέροχη μπάλα Μάκρον. ΠΑΟΚ, με τις υπογραφές, να πάρουμε τις υπογραφές από τους ποδοσφαιριστές όταν επιστρέψουν, όταν θα είναι στη Μεσίβρια ή στην Τούμπα. Και ένα τριήμερο υπέροχο στο Λουτράκι Ριδέας, στο Πόζαρ, στο φανταστικό ξενοδοχείο, φιλοξένεια. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Ράκη. Την μπάλα, στείλ την. Την μπάλα στείλ την. Θες με βολέ, θες βολπλανέ, θες ελεύθερο, θες με τα χέρια, θες αράουτ. Πώς, ας πούμε, πώς. Δώσ' το στον Παύλο να μου τη φέρει. Στον Παύλο να σου τη φέρει. Έφυγε ο Παύλος. Ε? Έφυγε. Ε, τώρα έφυγε. Καλά, πες τον, άφησε ένα νούμερο εκεί πέρα, όποτε θέλει. Τον βρήκα από κάτω. 7 η ώρα στην Πουγάτσα, με το που πήγα. Σοβαρά. Κανονικά, με περίμενε. Να είναι καλά. Όλο χαρά. Να είναι καλά. Την αγάπη του. Έτσι, θέλω να είστε αγαπημένοι μεταξύ σας. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Άκη, πες ομάδα. Κοίταξε, με τόσα χρόνια κάτι πελάτες μου λέγανε, εσύ πότε θα έρθεις. Πότε θα έρθεις. Ναι, ναι. Ευκαιρία να πάω. Μάλιστα. Και αυτοί μένουν στο... Στο Αποέλ. Στο Αποέλ. Στην Τσίπρο. Πιστεύεις θα κληρωθούμε με το Αποέλ να πάμε να έξουμε εκεί με τα αδέρφια μας. Με ξεκάθαρος. Πιστεύω. Είναι μεταξύ δύο, αλλά από ελ, άστο το άλλο. Άστο το άλλο. Βάζω από ελ. Πες μου και τα τρία τελευταία ψοφία. 3-3-8. 3-3-8. Καμία ομάδα δεν θα την περάσουμε μόνο που θα γίνει η κλήρωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω. Έτσι. Αυτό το πιστεύουν κάτι που δεν γνωρίζουν τη διεστή μπάλα. Ειδικά ομάδα που θα θεωρήσουμε ότι είναι του χεριού μας. Και θα πάμε λίγο πιο εντάξει μωρέ τους έχουμε. Όχι. Τα χουνέρια τα μεγάλα τα έχουμε πάθει με κάτι τέτοιες, έτσι. Ναι, ναι. Και έτσι. Πρόσφατα. Δεν πετάμε. Αυτό είναι σίγουρο.
Όχι χαρταετός. Όχι χαλάρωση. Το νου σα τρεμάλια. Από αύριο αρχίζει και παίζει πάλι κάθε μέρα. Ναι. Θα λάβεις Κωστή. Και να πάρει ο Παύλος τηλέφωνο. Το έχει η γραμματεία εκεί η κοπέλα. Έγινε. Τ' άφησες έξω στην Μαριλής. Τ' άφησα, ναι, ναι. Τελειότατα. Ευχαριστώ την κοπέλα που με ανέχτηκε. Ηρωίδα. Εδώ ανέχεται μάσκα κάθε μέρα, ρε. Πλάκα κάνεις. Βαρέα ένσημα. Βλέπει κάθε μέρα τις φάτσες μας, ακούει να πούμε τις τσιρίδες μας, φωνές εδώ. Τι να πεις. Βαρέα ένσημα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, Άκη. Φιλιά. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε Κωστή, καλημέρα. Αλλό, Λανιδωράκη. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Χρήστο εκεί από εδώ, τα εδώ. Νόμερο, στα παιδιά που σ' ακούει, σ' ακούει. Καλημέρα, Κούδα. Χρήστο, με ακούς. Πες μου ότι είναι και ο Κούλης εκεί. Όχι, έρχεται πρώτη του Αυγούστου ο Κούλης μου. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε, πολύ σημαντικό, δεν εννοούμε το Μητσοτάκη. Πρέπει να το λέω κάθε φορά, ειδικά τώρα που είπες ο Κούλης μου. Ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Δηλαδή το διευκρινίζουμε γιατί μπορεί ας πούμε, να σου μαραθούν όλα τα φυτά στον χώρο. Έτσι. Δηλαδή να βρέχει 15 μέρες συνεχόμενα, βατράκια αυτά. Κωστή μου, όταν λέω Κούλης μου, εγώ ανήκα στον χώρο του Πασόκ, οπότε δεν είναι. Άστα αυτά, καβαλέ κάνουμε τώρα. Τι ανήκει στον κόσμο του. Το διευκρινίζουμε. Επειδή Κούλης, ο πιο γνωστός Κούλης είναι στο Χόλμης φυσικά, έτσι. Φίλος μας. Πρόμαυρη κλινική. Βεβαίως. Μας ακούει. Λοιπόν, Χρήστο μου, με σύστησε και ο Θανάσης, ο Ντούσκος, ο Λούις, ο κοινός στο Facebook. Λοιπόν, για εσένα τα καλύτερα λόγια, το παλικάρι. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω τα συγχαρητήρια γιατί πραγματικά εσύ εκεί στην Γερμανία, όχι εσύ, γενικά εσείς του συνδέσμου, κάνετε μεγάλο αγώνα, δίνετε, πώς να σας πω, τέτοια όθηση στον ΠΑΟΚ, δηλαδή γεννάτε πραγματικά ΠΑΟΞΑΚΙΑ. Είστε πραγματικά ήρωες, μετανάστες. Λοιπόν, από την Βαλανιδοράχη, όπου ασφίζει από τουρισμό τούτη στιγμή, θέλω να πω το εξής για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, την κλήρωση και γενικά για την πρόκριση. Κάτσε, να σου πούν και αυτοί κάτι γιατί τους είπες, περίμενε, επειδή τους αφορά αυτό. Πες αυτό που θέλεις. Αυτό ισχύει για τους συνδέσμους στο εξωτερικό, για όλους τους συνδέσμους. Είναι πολύ δύσκολο το έργο, αλλά είναι η αγάπη μας για το ΠΑΟΚ, που κάνουμε θυσίες και ξεπερνάμε και τον εαυτό μας. Για να κρατήσουμε τόσο μακριά την ιδέα ζωντανή. Σας αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά. Δεν έχω δει άλλο σύνδεσμο τόσο δραστήριο. Μπράβο σας. Επειδή σε έχω κάνει και εγώ Γερμανία και όπου έβλεπα κανένα γράμμα του ΠΑΟΚ γραμμένο στο Essen, με συγκινούσε ιδιαίτερα. Λοιπόν, παιδιά, μπράβο σας. Θέλω να πω όμως κάτι για την ομάδα μου σήμερα, τον ΠΑΟΚ, για την κλήρωση. Παιδιά, θέλω να πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει ποια ομάδα θα κληρωθεί. Μέχρι τις μία η ώρα, παρακαλώ πάρα πολύ τους υπεύθυνους στο Μέγαρο Μαξίμου να μην βγει ο Κούλης και κάνει καμία δήλωση για πρόκληση του ΠΑΟΚ. Με Κούλη ξεκίνησε, σε Κούλη καταλήγεις. Είδες τελικά. Φοβάμαι τις δηλώσεις του. Κάτσε, δεν εννοείς το Στοκχόλμη τώρα όμως. Ο Κούλης στο Στοκχόλμης αυτή τη στιγμή που μας ακούει, τον περιμένουμε για τη φραπεδιά στο Μεσοπόταμο. Καλή σας ημέρα και πάλι στο Μεσοπόταμο. Κάτσε, περίμενε, δεν είπες να σε βάλω στην κλήρωση. Δεν είπες ομάδα. Έλα, λε, παιδί μου. Πες, ομάδα πες. 6.50 αυτά είναι το σταθερό όμως. ΠΑΟΚ. Δεν με πειράζει. Ομάδα που θα κληρωθούμε, ακούω. Τι θα βγάλει η κληρωτίδα σήμερα. Τι πιστεύεις. Τώρα μου βάλεις δύσκολα, Κωστή μου. Θέλω κι εγώ τον Άγιαξ έτσι για τιμωρία. Φορτούνα. Τον Άγιαξ. Φορτούνα και τη Φορτούνα. Και Φορτούνα Βαλανιδωράκης. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Έλα καλάρι μου, γεια σου. Το ξέρουν εκεί στη Φορτούνα Ντούσελντορφ ότι έχουν κλέψει το όνομα της Φορτούνας Βαλανιδωράκης. Το γνωρίζουν αυτοί. Να πάρει τα δικαιώματα franchise. Πώς πάει η Φορτούνα Ντούσελντορφ και κάνει η Φορτούνα Σιρτάρτ εκεί στην Ολλανδία. Και τώρα που δεν μας ακούει κανείς θα πω ποιος το ξέρει. Ποιος το ξέρει. Έχουμε υπογράψει πρωτόκαλλο με Τσίκο ένα μήνα για να μπορούμε να μιλάμε σαν άνθρωποι. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Είναι κάτι που δεν το έχει προσέξει. Δηλαδή το είδα έτσι επίτηδες, το ψάξα λιγάκι. Ναι. Επειδή έχουν 5 εκατομμύρια φιλάθλους εκεί στον Πειραιά. Οι συνδρομητές στην επίσημη στο σελίδα τους εκεί στο YouTube είναι 107.000. Μάλιστα. Εμείς που έχουμε τους ελάχιστους έχουμε 103.000. Μάλιστα. Έχουμε αυτή τη διαφορά την τεράστια των 4.000
Μάλιστα. Σε λίγο θα κλείσει κιόλας. Όχι, θα κλείσει. Αλλά θα προσπεράσουμε κιόλας. Έχουμε 103.000 συνδρομητές. Είναι ένα τεράστιο νούμερο που μπορεί να εκμεταλλευτεί μια ΠΑΕ. Επίσης, όταν είδα τον αγώνα, είχε 20.000 που παρακολουθούσαν τον αγώνα, το οποίο φυσικά ήταν... Είχε προβλήματα λόγω της βροχόπτωσης και τα λοιπά. Σταματούσε, κοβότανε, θαμπό. Ήταν η χειρότερη περίπτωση που έχω παρακολουθήσει. Εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά, 20.000 εκείνη την ώρα το έβλεπαν. Κοίταξε, ένα γήπεδο δηλαδή. 20.000 αυτοί που φαινόντουσαν, γιατί υπάρχουν και άλλοι που βλέπουν από αλλού και δεν φαίνονται. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι μπορούσε και μέσα από το YouTube να δεις. Και όχι μόνο μέσα από το επίσημο site. Τέλος πάντων, ακόμα είμαστε άμαθοι σε αυτό το στυλ. Ο Έλληνας έχει μάθει τι να ανοίγει την τηλεόραση και να το βλέπει. Έκανε αμά να συνηθίσει το συνδρομητικό, να φανταστείς, τον αποκωδικοποιητή. Τώρα, το να βλέπει ένα μάτς. Παρακολούθησα προθέσεις εκεί που ήμουν, πόσοι έβλεπαν μέσα από το κινητό και πώς είχαν μαζευτεί όλοι πάνω από έναν που είχε μεγαλύτερο κινητό, άλλος είχε τάμπλετ. Δηλαδή, σε αναγκάζει εκ των πραγμάτων η ίδια η τεχνολογία να πας σε μεγαλύτερη οθόνη. Όταν μέσα από το κινητό, δηλαδή, αν μας το λέγανε αυτό πριν από 10 χρόνια, ξέρετε κάτι, θα βλέπετε τα φιλικά του ΠΑΟΚ μέσα από το κινητό σας. Τότε που είχαμε αυτές τις παντόφλες με την κεραία, δεν αγελούσαμε. Κι όμως τώρα. Εμένα με εντυπωσιάζουν τα νούμερα, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, όταν 20.000 άνθρωποι. Που έτσι απλά είναι παραπάνω. Σωστό. Σωστό. Έχουν αυτού του είδους τη συμμετοχή, μπορείς να κάνεις θαύματα. Και 100.000 συνδρομητές, και εκεί το ίδιο. Δηλαδή, μπορείς να δημιουργήσεις ένα κύκλο που κυριολεκτικά να μπορεί να είναι και ανεξαρτοποιημένος από κάθε συνδρομητικό κανάλι και από κάθε έναν που θέλει ή δεν θέλει να δώσει χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πραγματικά έχουμε φτιάξει μια πολύ δυνατή παρέα και αυτή μπορεί να γίνει ακόμη δυνατότερη, γιατί είναι παγκόσμια και μπορεί να δημιουργήσει και το εφικτό, να μην χρειάζεται τίποτα άλλο. Να μπορείς να έχεις πληροφορίες, να έχεις τους αγώνες και να έχεις τα πάντα. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Πιστεύω ότι πραγματικά... Δεν είπες ομάδα, είπες. Περιμένω να μου πεις σε προγνωστικό. Θα το πω ανάποδα. Εμένα μου αρέσει να μην πάμε στην Ολλανδία, γιατί στην Ολλανδία έχουμε, δηλαδή... Άρα αφού δεν θες να πάμε στην Ολλανδία, αποκλείεις την Κοπεχάγη. Ο αγιογράφητος της ημέρας. Ο Κόλκας θα πρίξει. Έχει κάτι στην Ολλανδία, σε λίγο θα είναι Ολλανδός εκεί πέρα. Αυτοί ψηφίζουν εκεί, μετέφεραν τα δικαιώματα, φίλε. Κανονικά. Βέβαια, θα έχουν Ολλανδική υπηκότητα σε λίγο. Η Μπούντου δεν γύρισε ανάμεσα στις δύο προετοιμασίες. Έμεινε εκεί, φίλε, το ξέρεις. Έμεινε εκεί, Ελένη. Δηλαδή, τέλος, περπατάνε στα γραφτά. Σταύρο, τι γίνεται. Φρούμπε χρέμ, χρούμπε χρέμ. Τι γίνεται, πώς πάει καμιά μεταγραφή. Πότε ρίχνει το αμυντικό χάφι και τέτοια. Έγινε, φιλάρετε. Γεια και χαρά. Γεια και χαρά. Δεν μας είπες ομάδα, αλλά είπες τι δεν θέλεις. Οπότε εντάξει, οκ. Καλημέρα σας. Καλά, ακουστή, καλημέρα. Καλό στο Σεραίο. Καλό στο παιδί. Ναι. Με την περσινή αύρα μου που είχα βρει τη Βασιλεία, λέω Ζάγκρεπ, φίλε. Ζάγκρεπ, μαζί σου είμαι, φίλε. Με την περσινή αύρα που είχα όλοι λέγα να γίνει. Την είχες πετύχει πέρσι. Ναι. Και είχα πει αυτό το φαΐ, δεν μας άρεσε, θα δοκιμάσουμε ένα άλλο, φίλε, να. Ναι. Να ξεκινήσουμε διαφορετικά. 283. Ναι, 283. Έλα, ρε, φίλε. Θυμήθηκα το νούμερο, έχω κάψει φλάτσες. Ήρθε η ώρα να φύγω, άδεια, ρε, μπίπ μου. 283, ναι. Και λες δυναμό. Και εγώ πιστεύω δυναμό Ζάγκρεπ, φίλε. Θα παίξουμε με τις κακέρες. 20 χρόνια, 22 εγώ. Φεύγουμε την ίδια μέρα την Παρασκευή. 2 Αυγούστου είναι. 2 με 19 και εγώ φεύγω. Δηλαδή σε όλα είμαστε πακέτο, ρε φίλε. Σε όλα, φίλε. Σε όλα, φίλε. Δεν μας πιάνε. Δεν καταλάβω ότι πήρες άδεια. Σαν δυο σταγόνες νερό. Κωστή, και όπως είπες για τον χοντρό, ότι δεν εννοούμε αυτό, να. Έτσι είχε πει και ο Χάρη Κλίν, τι να κάνει εκείνος ο Λαλάκας, λέει. Αλλά Λαλάκας είμαι εγώ να πω το όνομά του, να ξανατρέχω στα δικαστήρια, λέει. Αλλά αν παραδεχτεί ότι είναι ο μοναδικός Λαλάκας, λέει, ας έρθει και να σπάω η Σόβια, λέει. Ο μεγάλος ο Χάρη Κλίν. Ο τεράστιος, φίλε. Εγώ δεν ξαναλέω όνομα, λέει. Φυσικά, αυτός ξέρει, λέει, ότι εννοώ αυτό. Και όλοι ξέρουμε, λέει, ότι εννοούμε αυτό, αλλά γιατί να το πούμε, λέει. Έτσι είναι. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι. Κωστή, και είμαστε φαν του Πίτσα, φίλε, και το έχουμε ξαναπεί ότι αν είχε άλλα 4-5 πιο αδύνατος, θα πει στην Ισπανία, θα πει στην Ελλάδα. Δεν τον θέλω πιο αδύνατο. Και τον αγαπάμε και τον γουστάρουμε. Δεν τον θέλω. Τρομερή ποιότητα. Είναι και μια φυσιογνωμία και μέσα στα αποδυτήρια. Λατρεμένος από όλους. Το κατάλαβε πολύ γρήγορα και ο καινούριος προπονητής.
Έτσι. Είχαμε πει να βρεθεί κάποιος να του πει: το βλέπεις εκείνο με την κυλίτσα και με τα ράστα. Που νομίζω ότι είναι ο ξάδερφος του παίκτη που ήρθε για να τον επισκεφτεί, ο συγγενής του που ήρθε για να βγάλουν φωτογραφίες. Αυτός ξέρει τώρα όσα καντάρια μπάλα δεν φαντάζεσαι. Ο Φερέρα δεν έχει δει όλους τους αγώνες του περσινού πρωταθλήματος. Εγώ πιστεύω δεν κοιμάται τώρα. Πέντε μάτς την ημέρα βλέπει τώρα, έχει πάθει. Τι έχει πάθει τώρα. Έπρεπε ο άνθρωπος να τρέξει να προλάβει τα χείρη του. Ναι, γι' αυτό σου λέω: πέντε μάτς την ημέρα τους έχει δει όλους και τους βλέπει και στην προπόνηση, τους έχει δει και στα φιλικά. Εγώ πιστεύω, επειδή φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι εργατικός, θέλω μια βατή κλήρωση για να κερδίσει χρόνο. Γιατί εντάξει, να μην έχει αυτή την έξτρα πίεση, ρε παιδί μου, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος, Κωστή, και όλοι οι άλλοι έμπονται του προπονητή. Αυτός θα είναι το βαρύ χαρτί φέτος που θα παίξει ο ΠΑΟΚ πιο ομαδικά, πιο επιθετικά και θα κάνει τη διαφορά. Έτσι. Αυτό ευχόμαστε, αδερφέ. Αυτό ευχόμαστε. Αυτό. Και δείχνει, πάντως, δηλαδή, και να έρθουν οι καινούργοι, πιστεύω ότι στο πρώτο μάτς, ειδικά 6-7 Αυγούστου, θα παίξει με αυτούς που είδαμε με την παραλλαγή. Ίσως μπει. Ήδη αυτοί που είναι εδώ, από αυτούς θα βγει δεκάδα, φίλοι. Δεν υπάρχει. Αν μου έλεγες να αλλάξω. Ο Γιαννούλης σίγουρα, γιατί με τον Γιαννούλη θα ξεκινούσα, δεν είχε στομαχικές διαταραχές. Ίσως μπει Σφίνα εκεί ο Στόχ κάπου. Δεν ξέρω. Αλλά τα υπόλοιπα νομίζω θα τα αφήσει όπως είναι. Με τον Κατουρί υγιή στο. Ναι. Μόνο άμα φέρει τον Ικάρδιο τρελός που είναι ακόμα ελεύθερος. Δεν και το βάρης πέσει και παίξει. Δεν του κάνει, λένε βαρύ κορμί. Ακούς και πέσει το αεροδρόμιο, ξέρεις, από τα θεμέλια πέσει. Φιλιά, γεια σου Στελάρα. Να σε καλά. Πάμε, τελευταία γραμμή, δύο τελευταίες και μην καλείτε άλλο γιατί πρέπει να την κάνουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνεις, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω λοιπόν, μπάτε σκύλια λέστε, καλεστικά να δώσετε. Καλεστικά να δώσετε. Πες μου λίγο όνομα να σε σημειώσω. Χάρης 274. 274. Και λοιπόν, λες μπάτε, έτσι. Ωραία. Ναι, ναι. Και κάτι άλλο. Ναι. Είπε ο Μπατ Σπένσερ ότι ό,τι και να γίνει θα το πάρουν, ναι. Ο Μπατ Σπένσερ είπε, παιδί, δεν ξέρω, ό,τι και να γίνει. Λέει, ό,τι και να γίνει, ναι, εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Και εμείς αυτό λέμε. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε λοιπόν, με τον Ντρούλη. Ό,τι και να γίνει, εμείς θα το πάρουμε. Ναι. Κωστή, ναι, ας πιάσει πρώτα. Τώρα φτιάχνει μια καινούργια ταινία ο Σέρτζιο Λεόνε. Ναι. Εκεί από Καμπόη και φτιάχνει τώρα έργα στο τέτοιο. Ας πιάσει πρώτα στο τρέξιμο το Τέρνις Χίλς και μετά να μας πει για το παριόκι. Ό,τι και να γίνει. Εντάξει, Χρυστάκη. Ό,τι λοιπόν, και να γίνει, εμείς ξαναπάρουμε τον Ντάμπλ. Καλά, λέει ο Χρήστος. Φιλιά πολλά. Γεια σου, γεια σου, χάρη. Διακοπές, να σε καλά, να σε καλά. Δεν φεύγουμε ακόμα αυτή τη βδομάδα. Θα μας πάμε τελευταία γραμμή σήμερα. Η φίρμα που κλείνει όλοι οι υπόλοιποι ήταν support. Εισαγωγή για τον. Έλα. Εγώ ήρθα. Τι λέει, τι κάνουμε. Μαλαμίσιε. Εγώ είμαι. Έλα τα γόρι μου, έλα. Κλείνεις εσύ σήμερα, φίλε. Κλείνεις. Με την πανοκρουσία τζουμ, τα ρατατζουμ. Εγώ παίρνω άδεια και εγώ δύο του μηνός, την τελευταία μέρα που δουλεύω, μέχρι 12 το μεσημέρι. Τέλεια. Και θέλω να κάνω μπανάκια πολλά. Πολλά, Κωστή. Πολλά μπανάκια θέλω να κάνω. Α. Τώρα, μην τρέχω Ολλανδίες, μην τρέχω πάνω κάτω. Ζαμπό και μπέικο. Σε βρε που θέλεις να πας να κάνεις τα μπανάκια σου. Στο δασάκι της Άχνας. Αυτό θέλω κι εγώ. Με χαλούμι. Ο μπάνιος μπάνιου. Ο φίλος μας, ο Μπάνιος Μπάνιου. Όπως καταλαβαίνεις. Όπως καταλαβαίνω, Μαλαμίσιε. Σε βάζω λοιπόν. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 176 και να πω και κάτι τελευταίο. Ότι πρώτον, μάλλον να δω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θυμάμαι πιτσιρικά θα άκουγα δίσκους βινιλίου του Χάρε Κλίν. Έξω είχε το, ήταν τιμός Μεξικανός που είπε. Λατρεία, τον Άτιν Φάτιν. Τον Άτιν Φάτιν, φίλε. Συγκλονιστικός. Ναι, και με τον Τόνι Άντωνη, κάπου στο βάθος ακουγόταν κι αυτός. Και να πω και όσο για τον φίλο μας, τον ξέρω για το συνδρομητικό, δεν θυμάμαι, ήταν και πολύ γιατί περίμενα αρκετή ώρα. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που χρειάζεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ένα ΠΑΟΚ TV, το οποίο θα μπορούν και οι κάτοικοι του εξωτερικού με λίγα χρήματα να βλέπουν τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Και τελείωσε η υπόθεση. Έχεις κάνει τη μεγαλύτερη business του αιώνα. Τι τρελαίνει αυτό. Αυτούς για τα τηλεοπτικά. Δράτω με τις ευκαιρίες, θα πω αυτό τώρα. Ναι, είναι σχετικό και άσχετο με αυτό που είπες. Τρελαίνονται που δεν μας κρατάνε, φίλε, από τα καμπανέλια, που ξέρουν ότι και να μην πάρουμε αυτά τα χρήματα από την ΕΡΤ και να μην κλείσουμε με την ΟΒΑ, θα κάνει ένα έτσι και θα πει ας τα δείξει το Open. Αυτό το πράγμα δεν ήταν συνδυσμένοι τόσα χρόνια να το βιώνουν.
βίωναν μια κατάσταση που ήταν υπανίσχυρη, μου δίναν το ξεροκόμματο, κρεμόμουν από τα δικά τους χείλη, οικονομικά, διοικητικά, και τώρα δεν μπορούν ούτε να το σκεφτούν, όχι να το διαχειριστούν. Έχουν πάθει μεγάλο πατατράκ. Πιστεύετε ότι ο Ιβάν Σαββίδης κρέμεται αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ, ότι περιμένει να βγάλει λεφτά από τον ΠΑΟΚ? Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Όποιος το πιστεύει αυτό. Να πούμε τώρα τι έχει ξοδέψει. Τι έχει ξοδέψει. Άστο, φίλε. Άστο. Τέλος πάντων. Αυτό θα πω. Λοιπόν, καλή κλήρωση σήμερα. Πάντως, όποιο και να τύχουμε, έχω το ότι φέτος θα δούμε. Πάντως μέχρι το Φεβρουάριο θα βλέπουμε συντόνιση Δούμπα. Κάτι τέτοιο μου λέει. Θα λέω κι εγώ, συντονιστείτε κάθε μέρα στην εκπομπή μας. Και όχι συντονιστείτε. Φιλιά πολλά! Έγινε 23. Γι' αυτό είναι και ΠΑΟΚ Μασεντόνια. Έτσι. Πάμε! Μαέστρο! Λοσπούλος Παραγουάιος! Ζάνα Ματού την Κανά! Λοιπόν, δώσε λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 59. 35. Τα κρέατα θα πάνε στο Δημήτρη σε 5.42. Ο Δημήτρης σε 5.42 κερδίζει τα κρέατα. Θα πας από εκεί να τα πάρεις. Εντάξει. Τελειώσαμε με αυτό. Όλοι εσείς που μπήκατε σήμερα σε διαδικασία, είτε μέσα από τον Μπλιμπλίκι, το φατσοβιβλίο, είτε μέσα από το υπολογιστή, από τα SMS χέρα, είτε γραπτός μέσα από το σταθερό τηλέφωνο και προβλέψατε, αύριο, σήμερα μία η ώρα θα ξέρουμε τον αντίπαλο. Εγώ φεύγω και λέω ότι είναι Δυναμό Ζάγκρεπ 70% από ΕΛ 30%. Χρήστο, προγνωστικό δεν έκανες. Τι πιστεύεις? Τι πιστεύω, Σέλτικ. Σέλτικ, ναι. Σκωτία. Βολεύει και από εκεί είστε πιο κοντά. Μην με βάζεις την κλήρωση, αλλά πιστεύω. Αλλά δεν θα σε βάλω. Όχι, εγώ θέλω το πρώτο μάτς να γίνει στη Τούμπα για να είμαι εδώ. Α, είναι και αυτά, ρε παιδιά. Είναι και αυτά. Ο καθένας τον καημό, το άλλο μου λέει είμαι κοντά, λέει με μένω Δανία, λέει θέλω να τύχει με την Κομπεκάγιο. Καθένας. Ό,τι βολεύει. Εντάξει. Θα βολέψει πολλά παιδιά στο πρώτο μάτς να γίνει στη Τούμπα. Τέλεια. Στείλε χαιρετίσματα, να κάνουμε αποφώνηση μαζί. Τα φιλιά μου σε όλα τα ζουμουσάκια, σε όλα τα παοκτσάκια, σε όλο το πλανήτη. Το πλανήτη ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα καλές διακοπές. Για αυτούς που είναι, για αυτούς που πήγαν. Ελπίζω να πέρασαν καλά. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Ούτε στο νερό, ούτε στην άμμο. Πουθενά, ρε! Πουθενά! Ούτε στον πάγο! Δεν ξενερώνουμε πλέον με τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Συγγνώμη, κύριε, μπορώ να δανειστώ, λέει, το κοντάρι για την ομπρέλα. Δεν είναι κοντάρι της ομπρέλας. Απλά πράγματα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Δεν ξεχνάτε. Δεν ξεχνάτε. Λαδόκολα από τον Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. 705-750. Καταπληκτικά. Υπέροχα πράγματα σε ένα πλήρως αγκαινισμένο χώρο απέναντι από το Μασούτη. Μην ξεχνάτε ότι ο νούμερο 1 προορισμός για κλιματισμό Climart Κώστας και Οσές 917646 με κεντρικά συστήματα VRV, τα πάντα όλα για τον κλιματισμό, Daikin και όχι μόνο, και βέβαια οι άρχοντες της τέντας, μπαμπάς και γιος Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430011, Καλαμαριά, πολύ Χαλκιδική, εκεί θα βάλετε πανιά για μια ζωή, όχι για λίγους μήνες, ξέρουν αυτοί, μπείτε και στο tendahome.gr να δείτε πραγματικά τι καλλιτεχνίες έχουν κάνει. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 bye.